Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης. Και έκανε μπούκα ο Τζόρνταν. Τι έγινε, Τζόρνταν. Μπούκα, τι μπούκα, ρε. Τι έγινε, Τζόρνταν. Τι είπαμε, τα παιδιά, θα είμαστε εδώ πέρα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήθελα από χθες να έρθω. Ναι, αλλά είπα, άστο αύριο να. Φοβήθηκε. Όχι, δεν φοβήθηκε καθόλου. Είπα... Γιατί χθες δεν με πήρες τηλέφωνο, οπότε λες, μη φάω κανένα τρίμπαλο και γίνω κι εγώ ρόμπα. Όχι, όχι. Οπότε, εγώ να... σου είπα, να θυμάσαι εκτός αέρα, εγώ τον πάω και δεν το φοβάμαι στα μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Βγάζει μέταλλο αυτή η ομάδα. Τι βγάζει. Έχει μέταλλο. Έχει DNA καλό. Έχει DNA καλό. Βγάζει το μέταλλο. Λοιπόν, στα μικρά είναι ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα. Και θα τα πούμε αύριο. Τι να πω. Για σήμερα δηλαδή. Ναι, ναι, χθες ναι. Κατάλαβες, λέω, που θα δευτερώσει το καλό. Θα δευτερώσει το, το καλό. Θα έρθει το καλό τη Δευτέρα δηλαδή. Το καλό. Α, θα γίνει δύο φορές. Δύο φορές καλό. Θα δευτερώσει το καλό. Λοιπόν, θα πούμε πάρα πολλά. Να κάνουμε την εισαγωγή πρώτα. Όπως λέει, θα τριτώσει. Θα τριτώσει κιόλας, γιατί όχι. Όχι, εμείς λέμε θα δευτερώσει, είπες. Δευτέρωσε. Σε μια εβδομάδα γίναν δύο καλά τώρα. Ποια είναι τα δύο καλά. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Ε, πώς, αφού συνεχίζει στο UEFA. Ε, συνεχίζει στο Europa τώρα. Ναι, ναι. Θα του δω τώρα πόσα πίδια χωράει ο Σάκος εδώ. Θα πέσει. Είναι... Άκου τώρα, σου πω. Ξέρεις, ρε Σιτζόρντα, γιατί άκου, πρέπει άκου, να είσαι λυπημένος. Άκου, ρε φίλε, κάνεις λάθος. Πρέπει να είμαι πολύ χαρούμενος. Mm. Γιατί πρώτα είπε ο πρόεδρος τους, ονειρεύονται. Αυτοί ονειρεύονται. Ονειρευόμαστε, λέει ο Μαρινάκης, δεν είναι. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ονειρευόμαστε, λέει, τον Ολυμπιακό. Πρόσεξε να δεις. Σου πω κάτι. Θες εγώ να σου πω κάτι πριν μου πεις οτιδήποτε. Άκου να δεις, άκου να δεις. Έχω ανάλυση, χθες, παιδιά, αλλά... θα κάνουμε και την ανάλυση. Ναι. Φωνάζανε στο Καραϊσκάκι χθες, επειδή το είδα και το χθεσινό παιχνίδι και το σημερινό. Εγώ για θα να σου πω γιατί απόψη. Πρέπει σήμερα οι παοξίδες να λυπούνται. Όχι, όχι, θα σου πω εγώ. Να φυσικά πρέπει. Σύνορα, εντάξει, πρέπει να αποκλείστηκε η ομάδα. Είμαστε όλοι λυπημένοι γι' αυτό. Δεν το πιάνει το σκεπτικό. Όχι, θα σου πω, θα σου πω. Δεν με πιάνει, ρε Γιάννη. Κοίταξε, λυπημένος πρέπει να είσαι γιατί δυστυχώς θα μου πει εσύ με. Ας πούμε τώρα στη θέση 10 που πονάει η ομάδα για μένα. Όχι, και μωρέ. Στα στόπερ μπορούσε να περάσει άνετα. Αν όχι, είναι... ρε Τζόρνταν. Κοίταξε. Άσε ρε να περάσει, ρε. Πού θα πάει. Άλλο είναι το θέμα, ρε Τζόρνταν. Είχε την ευκαιρία σου, ρε Τζόρνταν. Αυτό λόγο στη θέση. Για να τύχει τον Ολυμπιακό στο Europa League. Χωρί Έλληνε διαιτητή, ρε Μπούφο. Εντάξει, σωστά. Άρε Μπούφι Παοξίδε. Πολύ σωστά. Μπούφι Παοξίδε. Έπρεπε να λυπάστε γιατί δεν χάσατε από την Ντόρτμουντ. Η οποία ήταν να πούμε, το φαβορί μέσα Λέβαιος. Έξω. Φάγατε ένα γκολ, θα μου πει έπρεπε να φάτε κι άλλο. Δεν έχει σημασία όμως. Πήρε την Dortmund, έτσι. Και έχει χάσει τους από την καμπάλα του βαθμού. Πρόσεξε, έχει δίκιο απόλυτο. Γι' αυτό... Για να βρει τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπι... Ναι, να ευχαριστώ Γιάννη. Για να βρει τον Ολυμπιακό μια φορά σε διπλούς αγώνες με διαιτητή ξένο και να του γάτιμα. Τι με κοιτά με το φρύδι το δραμινό να πούμε. Θα σου πω. Ρε Γιάννη, λέω καλά. Έχεις δίκιο. Χαίρονται τα βόδια να πούμε. Χαιρόμαστε που πέρα. Χαιρόμαστε. Που κέρδισε η ομάδα, έγραψε ακόμα μία σελίδα στην ιστορία. Να βρει τον Ποτία και τον Αυλονίτη. Άκου, άκου. Και έχεις το σιώμα. Δίκιο. Τι να κάνω. Να το διαλύσει. Έχεις δίκιο. Να πει Ελλάδο, μωρή ρόμπα να πούμε. Έχεις δίκιο. Δυστυχώς ήρθαν ανάποδα και τα αποτελέσματα. Όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ καλά στο Europa, πήγαινε ο Ολυμπιακός καλά στο Europa. Όταν ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά στο Europa φέτος, ο Ολυμπιακός πήγαινε καλά στο Champions League. Λοιπόν, θα μου πεις, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, γκίνια και εδώ, γκίνια. Γκίνια για τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν θέλω να κάνω την ομάδα ομαδάρα. Εγώ θα σου πω το εξής. Με δύο προσθήκες σήμερα η ομάδα έδειξε άλλη ποιότητα. Ανέβασε ένα σκαλί ακόμα. Με Τσίμιροτ και Μιστακίδη αριστερά. Βλέπω. Το Τσίμιροτ, πού τον είδες? Το Τσίμιροτ, ναι. Σου είπα εγώ με την Ξάνθη, τον είδα 20 λεπτά και είναι παικταράς. Δεν μπορεί αυτός ο παίκτης, ρε φίλε, να είναι βασικός στην εθνική Βοσνία. Τι με στεναχώρησε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ναι, ναι. Μ' άρεσε πολύ η προσέγγιση του στο παιχνίδι. Λέει, έχω να αντιμετωπίσω μια ομάδα η οποία είναι καλύτερη, είναι ευρωπαϊκή, είναι στην Ευρώπη. Ναι. Δεν θα πάω να κλειστώ, όπως έκανε και εδώ. Το 1-1. Ναι. Εκείνο που με στεναχώρησε εμένα είναι ότι. Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε κόντρες στην Dortmund. Είναι ανεκπαίδευτος στην κόντρα επίθεση. Ξέρεις τι είναι, φοβόταν πίσω. Και είδα πολύ να χαλάει ο Μπερμπάντοφ τις τέσσερις πολύ ωραίες υποπροϋποθέσεις κόντρα επιθέσεις που θα λέγαμε ναι ρε κλείστηκα. Και στις 9 στη μία κλείστηκε, στη μία κλείστηκε. Και τι έγινε που κλείστηκα. Πήρα την μπάλα τέσσερις φορές σε κάθε ημίχρονο. 4-5 μου βγήκαν οι παίκτες μπροστά και έχασα τρεις ευκαιρίες κι εγώ μάτια.
Δεν το έκανες αυτό. Ο Μπερμπάτοφ έβγαλε μια μπαλιά καταπληκτική απέναντι στο Μιστακίδη, ναι, έξω αριστερά. Ναι. Τη μία φορά, τρεις φορές έπιασε την μπάλα. Ναι. Την άλλη φορά κλείστηκε, άργησε όντως, ναι, κλείστηκε και γύρισε την μπάλα να μην τη χάσει, να πούμε. Και την άλλη φορά βοήθησε με, δεν μπορώ να τη θυμηθώ τη φάση, στην τρίτη φάση. Στην τρίτη φορά. Να λοιπόν, σου πω την αλήθεια. Την αξία. Σου, α, την έσπασε την μπάλα έτσι. Πολύ ωραία, ναι, τον έβγαλε ο Τούντορ. Βεβαίως. Πολύ καλά έκανε και δεν έβαλε να ούμε τον Αθανασιάδη. Βεβαίως. Πολύ ωραία έβγαλε. Έβαλε το Ροντρίγκες μετά. Το Ροντρίγκες μετά. Βεβαίως. Πολύ ωραία τα έκανε. Πολύ ωραία. Και έδειξε ότι μαθαίνει βεβαίως να κλείνεται και να φεύγει. Το πρόβλημά σου είναι, η άμυνα όταν. Εσύ είσαι ανοιχτός και εσύ είσαι το φαβορί. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τον Τζίμιρο, τον Τζιόλι και τον Γκάτσε σήμερα είδα ότι σε υψηλό επίπεδο. Τους έβγαλες το καπέλο σήμερα. Περίμενα, τους έβγαλα το καπέλο αμυντικά. Βεβαίως. Βοήθησαν πάρα πολύ τα τρία στόπερ, πάρα πολύ τα δύο μπακ. Όμως δεν τους είδα σε box to box μία φορά να βγουν δύο από τους τρεις, ένας από τους τρεις σε κόντρα επίθεση. Καλά, τώρα πρόσεξε, ναι, να δεις. Είναι το δεύτερο παιχνίδι του Τζίμιρο ταυτό και παίζει με ένα θηρίο που λέγεται Μπορούσια Ντόρτμουντ. Πώς? Ευτύχησε, προηγήθηκε νωρίς ο ΠΑΟΚ στο 33. Δεν ήταν νωρίς. Νωρίς ήταν. Κανονική ροή ήταν. Η κανονική ροή ήταν στη δεύτερη ευκαιρία του. Ναι. Στη δεύτερη ευκαιρία του, δηλαδή μπροστά που βγήκε η ομάδα, ευτύχησε να έκανε τον κόλ. Τι να κάνει τώρα, να το παίξει. Πώς το λένε, φουσκωτός εκεί. Τρελώς, πίσω, κρατάς πίσω να πούμε. Πίσω και ό,τι κάτσει μπροστά. Ναι. Πολύ γρήγορο στην κόντρα. Τα εύσημα στο Jimmy Rod να τα δώσει. Πότε παίζετε στη Λεβαδιά τώρα? Τώρα, ναι, παίζουμε. Να παίξει δεκάρι ο Τζίμι Ροτ που έπαιξε σήμερα, ας πούμε, με τον Γκάτσε και τον Τζιόλι. Έρχεται. Εγώ σου είχα πει με τα Χανιά. Μην βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι. Εγώ σου είπα με τα Χανιά κρατάω. Πρόσεξε να δεις, ο κόσμος ακούει. Είπα με τα Χανιά κρατάω την επιστροφή αυτών των παιδιών. Θες τώρα να μιλήσουμε. Ξέρουνε ποδόσφαιρο. Θες να μιλήσουμε για μπάλα. Για μπάλα θα μιλήσουμε. Αυτό το παιδάκι που έχετε εκεί που έβγαλε την παλιά στον Μακ, που μου αρέσει εμένα ο Κατερινιώτης. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι για back half. Αυτό το παιδάκι είναι να τον πει πίσω από τον φορ, του φορ, να τον βάλει εκεί που είναι ο Πέλκας. Θέλω να τον δω. Εντάξει τώρα, μην τον κάνουμε και αυτό να τώρα κούδα πάλι. Όχι, δεν τον κάνουμε, ναι, κούδα. Εγώ θέλω να τον είναι δω. Είναι γρήγορο παιδί. Δεν θέλω να το βλέπω στη γραμμή. Εγώ, σαν τηλεθεατής, ας πούμε. Εγώ θέλω αυτό το παιδάκι να το δω. Πόσα μάτς είναι, ας πούμε, 4-5 μάτς. 4 μάτς. Κάτσε Πέλκας στον πάγκο 4 μάτς. Παίξε Μακ Μπερμπάντοφ ή με Μακ Αθανασιάδη ή Μακ Ροντρίγκες. Λες να μην τα κάνει αυτά ο συμπροπόνησης. Θέλω να σου δώσω, ναι, να καταλάβεις ότι εγώ αυτό το παιδί δεξί back half και αριστερό back half, το όποιο μεγάλο ταλέντο ή μικρό έχει, πολύ ωραία το, το χάνει στη θέση που παίζει. Εντάξει. Εντάξει. Να βάλουμε τα πράγματα σε εντάξει, μια σειρά. Σωστά. Πολύ αλλά ωραία. Σου πω κάτι τώρα, αδικείς ο Τζίμιρο τώρα, φίλε. Αδικείς ο Τζίμιρο τώρα, φίλε. Το Τζίμι Ροτ, το λέω, θα τον ξαναδώ, ναι, σε μάτς που δεν θα κλείσει στα 30 μέτρα για να προσπαθήσει να κλείσει το αποτέλεσμα. Θέλω να το δω το Τζίμι Ροτ μπροστά από τον Γκάτσε και τον Τζιόλι. Εντάξει, σε παιχνίδια με τη Λεβαδιά, με τον Πλατανιά, ναι, με τον Πανιόνιο, με τη Βέρεια, καλά τη Βέρεια φιλικό, με τον Ηρακλή, με αυτούς. Σήμερα ήταν ιδιαίτερο το παιχνίδι. Για τον Μαλεζά που δεν έκανε δηλώσεις. Τι δηλώσεις να κάνει? Σας ξεφτέλησε. Ποιος? Και. Μαλεζάς. Όχι εσάς, τους παοξίδες. Ποιος? Τους παράγοντες του ΠΑΟΚ. Τους ξεφτέλησε. Μαλεζάς. Μαλεζάς σήμερα. Εντάξει, σήμερα έκανε την κορυφαία του εμφάνιση. Και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ποια είναι η διαφορά? Σήμερα ήταν. Ποια είναι η διαφορά του Μαλεζά σήμερα στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο? Εντάξει, πήγε και έτσι καλά. Θέλουμε εμείς. Τα στόπερ, τέτοια στόπερ θέλουμε. Περίμενε. Ναι. Λένε πήγε καλά ο Μαλεζάς. Κάνουν κριτική. Ή μη τελείσει η κριτική τους. Πήγε καλά ο Μαλεζάς σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ είχε πολύ κλειστούς χώρους και ήταν πάρα πολύ. Κοντά οι γραμμές και διακρίθηκε ο Μαλεζάς. Ναι. Καταρχήν ήταν ψύχρεμος. Στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο όμως, όταν ο ΠΑΟΚ πήγε τα ρίσκα του, όταν ανοίχθηκε ψηλά απέναντι στον Πανιόνιο, εκεί ο Μαλεζάς ήταν σε ανοιχτό χώρο και σε παίκτες γρήγορους πάρα πολύ καλός. Άρα ο Μαλεζάς σε ένα παιχνίδι άλλου τύπου ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα. Και σε ένα παιχνίδι άλλου τύπου στην Τούμπα, διαφορετική σύγχυση. Εντάξει, παίρνουν και παιχνίδια, ρε φίλε. Τώρα παίρνουν. Ρε, να μιλήσω, ρε. Μην πιάνει τον κόκκινο. Ήταν πάλι καλός. Και βγαίνει λοιπόν και λέει ο Μαλεζάς ποδοσφαιρικά. Σε ανοιχτή άμυνα σε παίζω και είμαι πάρα πολύ καλύτερος από τους στόπερ που έχεις. Σε κλειστή άμυνα είμαι επικός. Σήμερα κάνω τάκλιν ψηλά, χαμηλά. Φοβέρος, είμαι πάρα πολύ καλός. Φοβέρος. Εγώ ήθελα με 150 χιλιάρια να έρθω πέρυσι, σε παρακαλούσε και με στείλατε εξορία στο Πανετολικό. Και πήρατε τα παλτά. Μπράβο στο Μαλεζά που δείχνει ότι αξίζει. Καλά κάνει και δεν μιλάει. Μπράβο. Γιατί τι να μιλήσει, σε ποιους να μιλήσει.
Σε ποιους να μιλήσει. Όλοι είναι καινούργοι τώρα εκεί. Ναι, όχι, σε ποιους να μιλήσει. Μα όλοι είναι καινούργοι. Καλά έκανε ο Μαλεζά, συγχαρητήρια που δεν έκανε. Σε ποιον να κάνει παράπονο. Άντε, όλοι είναι καινούργοι. Καλά, καλά για τους δημοσιογράφους λέμε. Ναι, σε ποιον να μιλήσει. Βεβαίως. Έρχεται ο Ντακώστα και ο Μακώστα. Μόλι, ελάτε ποιο Μαλεζά. Σου λέει να μιλήσω μέσα στο γήπεδο. Ο Ρικάρδο Κώστα, όχι. Ο Ντακώστα είναι άλλο. Ναι, ναι, συγγνώμη. Σε Ολυμπιακού το είδατε το 3-5-2 σήμερα κλειστά του ΠΑΟΚ. Λέει εγώ είμαι μικρή ομάδα. Και εσύ είσαι μεγάλη. Έλα να με νικήσεις. Έλα να με ανοίξεις. Είδατε ότι εχθές έπρεπε να το παίξετε 3-5-2 και να πάρετε με πολύ καλύτερο υλικό από αυτό του ΠΑΟΚ που λέτε ότι έχετε. Και έχετε. Και έχετε. Απέναντι στην Arsenal γίνατε ρόμπες. Γίνατε ρόμπες. Πρώτα απ' όλα ακυρώνεται αυτά που έλεγε ο Μαρινάκης, ακυρώνονται ότι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού ήταν το διπλό στο Λονδίνο με την Arsenal. Ακυρώνεται λοιπόν αυτό γιατί δεν είχε αποτέλεσμα. Αποκλείστηκε από την Arsenal Ολυμπιακός σε διπλό παιχνίδι. Συγγνώμη, θα φτάσουμε. Λοιπόν, έπαιζε σε όμιλο με την Arsenal, με την Bayer και με την Άλληνα, από ποια ήταν η άλλη θύμησή μου. Η μικρή, ναι. Ναι, και αποκλείστηκε η Δυναμό Ζάγκρεπ. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός σε διπλά παιχνίδια, σε όμιλο όμως με βαθμολογία με την Arsenal. Οπότε του πάω και η πρόκριση με την Arsenal. Και το αίτητο γιατί εδώ την κέρδισε και έφερε 1-1, είναι πιο μεγάλη πρόκριση ελληνικής ομάδος απέναντι στην Αγγλία, ας πούμε, ή αν θέλεις και σε όλη την Ευρώπη. Με την Arsenal των 12-13 διεθνών τότε. Του Offermars, του Bergam, του Petit, του ξέρω εγώ, του Σίμαν και λοιπόν και λοιπόν. Το θυμάσαι, του Ταμπλούχου, βεβαίως. Του Ταμπλούχου. Τη Ταμπλούχου Αγγλίας. Λοιπόν, οπότε αφήνω στα λόγια τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που έλεγε ονειρευόμαστε. Τι ονειρεύεστε, να τρώτε 3 και 4 δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί στη Γερμανία μόνο μία ομάδα μπόρεσε και πήρε αποτέλεσμα. Ναι. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ πήγε εκεί στο Μόναχο με την Μπάγερ και πήρε αποτέλεσμα. Πήγε τώρα και στη Βεσφαλία πάνω στο Ντόρτμουντ, πήρε αποτέλεσμα. Κάποιοι άλλοι πήγαν, φάγανε 6 γκολ και 4 εκεί πέρα. Ναι. Ποιοι, 4 ποιοι φάγανε. 4 Ολυμπιακός εχθές δεν έφαγε. Ναι. Και άλλοι ποιοι είναι που φάγανε. Όχι εχθές, την προηγούμενη. Ναι. Ναι. Πότε. 6 έφαγε ο Άρης. Με την Μπάγερ. Είχε κρύο γι' αυτό. Είχε κρύο. Για να ζεσταθεί τα φαγητά. Λοιπόν. Υπάρχει προστασία ομάδων από την ίδια χώρα στην κλήρωση. Κωστή, αυτό που λες ισχύει στο Europa League από τους 16 και μετά. Ενώ στο Τσούλου από τις 8 και μετά. Ναι, ρε φίλε, να προχωρήσεις και να τύχεις τον Ολυμπιακό. Κοίταξε, γιατί να μην προχωρήσεις. Πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί. Τώρα τους κάνουμε καζούρα να λέμε και τα πράγματα. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι Αρετόπουλοι και οι Καλογερόπουλοι και οι Κίζες, οι δικοί μας Κίζες. Α, τον Κίζα. Τους κάνουν. Όχι, γιατί να τον αφήσω. Όχι, ρε φίλε. Τι σε φταίει ο Κίζας πάλι. Είναι δραμηνός, είναι πατριώτης μου, φταίει κι αυτός. Όλοι δραμηνοί τέτοιοι είστε. Λοιπόν, άκου να δεις, φίλε. Εγώ τώρα. Τι φταίει. Πέναλτι δεν τους έδωσε προχθές. Εντάξει, του έδωσε δικαίωμα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, αυτά τους κάνουν ζημία λοιπόν. Γιατί αν η διαιτησία ήταν αμερόληπτη και παίζανε σωστά. Και μπορούσε να χάσει βαθμό μες στον Παθρακικό Ολυμπιακός ή μες στην Τρίπολη όπως κέρδισε προχθές ή αν θες στη Βέρεια μέσα, θα, μέσα από τη σειρά αγώνων που θα έκανε η ομάδα αυτή, θα έβγαζε και αδυναμίες και θα βλέπαν τις αδυναμίες λοιπόν οι παράγοντες του Ολυμπιακού να μπορούν να δουν πού πονάει η ομάδα, σε ποια θέση πονάει, να ενισχυθεί η ομάδα. Και αυτή η ξεφτύλα στην Ευρώπη δεν θα την είχαν. Γιατί αυτοί θέλουν να το περάσουν πάλι σαν επιτυχία. Όταν τρως 4 και 3, τι επιτυχία να έχει. Διαβάζω μηνύματα. Μισό λεπτό πριν τα διαβάσεις, θέλω να πω το εξής. Γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, καταφέραν αυτοί. Με μία ήταν 0-1 ή 1-2 περνάγανε και αυτοί αποκλείστηκαν. Αυτό είναι κατόρθωμα, ξέρεις. Ναι. Το ξανακάναν δεύτερη φορά. Μία το κάναμε την Λίβερπουλ τότε. Με 2-1 περνάγανε, προηγήθηκαν κιόλας μέσα στο Λίβερπουλ και χάσαν 3-1, αποκλείστηκαν. Και σήμερα τα έντυπα τους, οι εφημερίδες τους. Δεν γράψαν για διαιτησίες, δεν είπαν τίποτα. Όχι, λέει, ο λαός φώναζε, λέει, όλο το γήπεδο χθες. Όπα, πάμε για το Europa. Δηλαδή, κοροϊδεύουν και από πάνω τώρα. Εντάξει, οι εφημερίδες είναι για να κοροϊδεύουν το λαό. Ναι, ρε φίλε, τι γελάει ο κόσμος τώρα. Τρία έφαγες τώρα, μην το περνάς για επιτυχία. Βάζεις το κεφάλι κάτω και κοιτάς. Ραπτό λίγο στο Τζιόλι σήμερα, σκέψου να έχεις τσανδάρια εκεί. Εντάξει, ρε φίλε. Να είσαι Αριανός, λέει, και να μην μπορείς να νικήσεις τον ΠΑΟΚ ούτε ως Ντόρτμουντ, λέει. Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτοί οι αδελφοποιημένοι Αριανοί. Ούτε το. Ούτε και το. Ως Ντόρτμουντ. Ούτε και η μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης στα χρώματά τους, ρε παιδί μου. Δεν μπόρεσε. Ο άλλος λέει, μην προβείς κανένα, λέει. Είδος ανάλυση του αγώνα γιατί και τα μικρά παιδιά κατάλαβαν ότι όλα πλέον γίνονται για το στοίχημα. Λέω 133, δικιά του είναι η θέση. Να είσαι Αριανός και άλλος και να μην μπορείς να νικήσεις τον ΠΑΟΚ ούτε ως Ντόρτμουντ, ρε φίλε. Άλλο μήνυμα. Ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ σου άρεσε περισσότερο σήμερα, Τσίμηρωτ για μένα. Ο Τσίμηρωτ για σένα. Βεβαίως. Ο Τσίμηρωτ για σένα. Μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή ο Μακ δεν σ' άρεσε. Ο Μακ, πρόσεξε. Ναι. Ο Πιτσιρικάς δεν σ' άρεσε, ο Μιστακίδης. Κοίταξε, τον Τζίμιρο δεν τον ξέρουμε. Ναι. Τώρα τον βλέπουμε. Κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, και είναι τέρας ψυχραιμίας, ανάλογα την ηλικία του.
Θα μου πει έχει παίξει, είναι εθνική Βοσνία, δεν ο είναι. Ο Μάκο Μιστακίδη είναι, φίλε. Εντάξει, ρε τώρα. Για μένα. Τι Τσίμιροτ και Μίμιροτ να μου πει. Τσίμιροτ είναι Βοσνία, ρε. Μπέρδευε. Μεγάλη εμφάνιση από Γλύκο, πολλά μηνύματα. Ο Γλύκο τι έπαθε, ρε γάμο, το τι έπαθε. Δεν ξέρω τι έπαθε. Πάντω συγχαρητήρια σήμερα. Εγώ τον έχω κράξει ούκου λίγε φορέ. Ναι. Συγχαρητήρια σήμερα. Καταπληκτικό. Να βάλει τον Όλσεν τώρα, δεν πειράζει. Α, τώρα. Ναι. Ναι, τώρα α βάλει τον Όλσεν τι, α τον έβαζε την προηγούμενη εβδομάδα τον Όλσεν. Πώς? Που έφτιανε τα λάθη την πιο προηγούμενη τσάκη. Εντάξει, γιατί φώναζε, α πούμε. Φυσικά θα φωνάζουμε. Τι. Ναι. Ο φίλαθλος είναι για να φωνάζει, εγώ να βλέπει πάντως, εγώ πάντως αυτό τον Ολυμπιακό τον τεφορμέ. Και αυτό και πάμε σε διάλειμμα που λέει ο Γιάννης Χιλιτίδης. Αυτό τον Ολυμπιακό τον τεφορμέ εδώ και ένα μήνα. Τον αμυντικά προβληματικό. Με Ροντρίγκεφ, Μπερμπάντοφ, Κλάους, Μακ, Ζακ, τάκ κτλ. Στην Ευρώπη θα ήθελα να τον είχα στο Europa League. Ήθελα, φυσικά, σε δύο παιχνίδια. Να μου δοθεί ευκαιρία να τον γλεντήσω εκεί. Και εκεί να γίνω χαμός. Εκεί να γίνω χαμός. Σε μια φάση, ναι, που δίνει το πέναλι στον Ολυμπιακό, στην Arsenal. Ναι. Τους παίκτες του Ολυμπιακού κοίταζαν ένα στον άλλο. Δεν πιστεύαν ότι. Απορία, ναι. Απορία, είχαν απορία. Τους κάνει ζημιά λοιπόν αυτή η διαιτησία στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Τους κλείνει τις αδυναμίες. Στην Ευρώπη τους κάνει ζημιά. Ναι, ναι. Ναι. Το παιχνίδι ήταν μια αντιγραφή του παιχνιδιού της Τούμπας αυτό. 5-3-2 ο ΠΑΟΚ με Μακ Μπερμπάντοφ, ο Μακ τον γκολ. Μαρκάραν οι 3 και οι 5 στην ευθεία, στα 25-27 μέτρα. Στην Τούμπα κερδίζαν την μπάλα, πρώτη πάσα, δεύτερη πάσα ήταν λάθος. Ξανά μανάει η Ντόρτμουντ. Ξανά μανάει η Ντόρτμουντ, την κατοχή 80-20, 75-25. Και ξανά ο ΠΑΟΚ να αποκρούει και να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα κτλ. Κτλ. Εντάξει, έχουν πει. Δεν μπορεί να του παίξει. Δεν μπορεί να του παίξει αλλιώ. Δεν μπορεί, φυσικά. Άμα βγει μπροστά και τα λοιπά και ξεμητήσει και τα λοιπά, θα σου βρουν ανοιχτό για να σε διαλύσουν, σου βάλουν 5 γκολ, θα σε ξεφτυλίσουν. Σήμερα. Προκειμένου λοιπόν να ξεφτυλιστώ στην Ευρώπη, παίζω αυτό το ποδόσφαιρο. Έρχομαι, αν πάρω νίκη, ισοπαλία, είμαι πάρα πολύ μεγάλο το επίτευγμά μου για 100 χρόνια. Άμα χάσω, θα χάσω με ένα 0-2-0. Έγραψε ιστορία. Δεν το θυμάται κανένα. Και όπω είπα στον Καρατζαφέρη σήμερα. Λέω, ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη δεν έχει ξεφτυλιστεί ποτέ. Έτσι. Μια φορά μόνο με την Μπαρτσελόνα. Με την Μπαρτσελόνα που ήταν η Μπαρτσελόνα που την κέρδισε στην Τούμπα 1-0 και πήγε στη Ρεβάνς και έφαγε 6-1. Είχε Νέσκενς, είχε Κρόιφ, είχε. Δεν έφαγε 9 όπως έφαγε, ας πούμε, μια άλλη ομάδα της πόλης εδώ πέρα. Με τον πατέρα μου στόπερ εκεί. Και τότε δεν υπήρχε. Τότε... Τους πήγαν με το Πούλμαν. Τότε δεν υπήρχε fair play. Στη Βουδαπέστη, 3 μέρες ταξίδι. Θεσσαλονίκη, Βουδαπέστη. Θα ρίξει και ήταν εξόριστοι κομμουνιστές. Υπήρχε. Φίλε, και δύο ρουφιάνοι της Χούντας μέσα στο Πούλμαν να ακούνε ποιος είναι αριστερός. Είχαν ένα αριστερό εκεί ο Άρης, το Μιχαηλίδη, το Φουκαρά. Και να τους πάρει τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Υπήρχε fair play τότε. Όχι. Τι fair play. Γι' αυτό τρώγαν 9, τρώγαν 12, τρώγαν 6. Αλλά αυτοί ήταν και βλάκες. Πήγαν στο ημίχρονο να παρακαλέσουν τους αντιπάλους να πούν ρε παιδιά μην. Και ένας παίκτης του Άρη, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε και είπε. Άμα μας βάλετε εγώ θα σας πλακώσουμε. Γιατί ήταν κάτι γκαμάρια, τους περιλαμβάνουν 9-1. Και 9-1 έχασε και ο Ηρακλής από μια βοηβοντίνα, αν δεν κάνω λάθος. Και 9-1 έχασε ο Ηρακλής. Η μεγαλύτερη ήττα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι το 6-1 της Μπαρτσελόνα. Και αυτό ήταν μια φορά. Ναι, ήταν μια φορά. Άρα του λέω τον Καρατζαφέρη, τον ΠΑΟΚ, εγώ δεν τον φοβάμαι. Συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια. Και συμφωνώ με τους ΠΑΟΚΣ που λένε τον ΠΑΟΚ δεν τον φοβάμαι στα, μικρά, στα μεγάλα μάτς. Τον ΠΑΟΚ τον φοβάμαι με κάτι, κάτι αϊνικόλιδες να παίζει και καμιά βδομάδα στα πέναλτι. Κάτι Γιάννητσα. Κάτι Γιάννητσα στην κρύα βρύση να μπαίνουν οι αγρότες με τα φανάρια, με τα φώτα κάτι να πούμε. Κάτι μηχανιώνες, αυτά να φοβάσαι. Ναι, να βαράμε τα πέναλτι εκεί πέρα να πούμε να μπαίνουν οι αγρότες με τα φώτα γιατί δεν είχε και προβολή εκεί πέρα. Παοξίδες ήταν οι αγρότες όμως. Ναι, τι να κάνει, παντού είναι παοξίδες. Θέλω να πω ότι σήμερα η Αχίλιος Πτέρνα, πώς το λένε. Τι κόμπλεξ είναι αυτό, ρε, με Άρη ραπ, σ' αγαπώ αλλά Έλεος. Μου λέει ο 2-14. Εγώ τι κόμπλεξ να έχω, μωρέ, με τον Άρη. Άσε μη σου πασάρε κανένα αφημί ο άλλος, γιατί βλέπω την εκαθάριση να μην γίνεται. Και να ρίχνει την Βέρη ο άλλος β' εθνική, γιατί εκεί πάει το έργο. Έτσι το βλέπω το έργο. Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Και να σου φερμάρει κανένα αφημί. Να πάει ο Σκόρδα στο Άγιον Όρος να κάνει εκεί με τον κόκκινο και, τον Άγιο Ραφαήλ να ψάχνει. Και εκαθάριση να γίνει, πάλι ναι. Καινούριο αφημί θα πάρει ο Μάρη. Δεν ξέρω. Εγώ τι δεν ξέρεις, καινούργια φημή θα πάρει. Τι καινούργια φημή. Καθάρισε άμα δεν γίνει, σε πρόβλημα. Καθάρισε αν γίνει, πάλι καινούργια φημή παίρνει η ομάδα. Άμα δεν γίνει, τι γίνεται. Πάλι αφημή. Τι αφημή. Ω, άμα δεν κάνει. Ναι. Μάλιστα. Και τότε ποιο είναι το πρόβλημά τους, δηλαδή τώρα. Τι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν γίνει, όταν γίνει η καθάριση, το αφημή είναι καινούργιο.
Κάποτε στη Λίβερπουλ ο Ολυμπιακός ήθελε 3 γκολ να φάει, να αποκλειστεί και τα έφαγε σε ένα ημίχρονο. Το κατάφερε. Πρόπερσι ήθελε πάλι 3 γκολ στη χειρότερη Μάντσεστερ να αποκλειστεί και πάλι τα έφαγε. Χθες πάλι ήθελε 3 γκολ από Άρσεναλ να αποκλειστεί και μάλιστα στην έδρα του πάλι τα έφαγε. Το κατάφερε. Ρε, πόσο μικρή φανέλα έχετε στην Ευρώπη, λέει ο 338. Εγώ θέλω να πω, να μην το ξεχάσω, ότι σήμερα η Αχίλιος Πτέρνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ ήταν τα στόπερ της. Ναι. Μπάζαν εκεί πέρα και οι δυο. Ο Σούμποντις και ο άλλος ο Χούμελ. Ο χειρότερος παίκτης. Ποιος ήταν της Άντενας εδώ? Ο χειρότερος παίκτης της. Εδώ τους έχω. Νάτι. Ο χειρότερος παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο χειρότερος είναι ο μπροστά, ο έξω δεξιά, ο Γιανουζάκος. Μπράβο, Γιανουζάκος. Δεν πάντουσε κανένα. Δεν είναι τίποτα. Το διαλύσανε, να πούμε. Εκείνος ο άλλος ο Ιαπωνέζος μου άρεσε εμένα. Ναι, ο Μαυράκος. Μαύρος Ιαπωνέζος. Ναι. Εντάξει. Είσαι τόσο άσχετος από μπάλα που δεν μπορείς να δεις ένα σύγχρονο half τζίμιροτ που τρέχει, μαρκάρει, κουβαλάει εξαιρετικά την μπάλα στο transition του παιχνιδιού. Πασάρι, γίνεται τέταρτος μπακ πίσω, προωθείται μπροστά. Αυτό το προωθείται μπροστά σήμερα δεν το είδα. Να το δούμε. Εγώ τον είδα στην υποδοχή και στην εκτέλεση, ρε φίλε. Έχει μια παλιά φανταστική. Δες πόσα λίγα λάθη είχε, ρε φαλάκρα, απέναντι σε τόσο ποιοτικούς μπάσκετ. Άσχεται άντρα ο 525 για τον τζίμιροτ. Σήμερα ήταν τα λεφτά όλα σήμερα. Να το βάλει, θέση του Πέλκα. Βέβαια, θα το βάλει. Εγώ σου είπα. Να το δούμε. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή φέτος του Πέλκα. Γρήγορος είναι. Ξέρει και ποδόσφαιρο, ξέρει και μπάλα. Έχουμε φούρνο και μπάλα. Λοιπόν, Τζόρνταν, εγώ σαν Παναθηναϊκός κέρδισα μέσα στο Αμβούργο 0-1, Σάλκε 0-2 και στη Βρέμη 0-3. Αυτά θα είναι αποτελέσματα. Μάθε λίγο και μετά μίλα. Ναι, φυσικά. Είναι Παναθηναϊκός. Είπαμε, αν κάποιο πρέπει να μιλήσει για Ευρώπη, λίγο είναι ο Παναθηναϊκός. Όχι σύμμαχο. Πρέπει να μιλήσει ο Παναθηναϊκός. Ο άλλος λέει: Ραπ, έχεις την τάση να υποτιμάς τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ και να διωγγώνεις τις αποτυχίες. Λοιπόν, ο άλλος φρίζει ο 775, δεν γουστάρει να σε ακούσει. Γράφτηκε χρυσή σελίδα και σήμερα. Ναι. Ακόμα μια σελίδα. Μπράβο στη μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ, πολλά μηνύματα. Και ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε στον κόσμο: λέει, Ραπ, ο ΠΑΟΚ είναι μακράν η πιο άξια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη την τελευταία επταετία. Αυτοί οι Αριανοί απέδειξαν πόσο κομπλεξάρες είναι, ούτε σαν Ντόρτμουντ νίκησαν τον ΠΑΟΚ. Ραπ, σήμερα ο ΠΑΟΚ θύμισε τον ΠΑΟΚ του Σάντος. Ναι. Με αλληλοκαλύψεις και τρελό pressing στην μπάλα. Είναι αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος, είναι περίπου το ίδιο παιχνίδι με τον πρώτο γύρο. Βέβαια, ο Σάντος έκανε και pressing ψηλά, αλλά σήμερα δεν μας έπαιρνε σαν ΠΑΟΚ να πρεσάρει ψηλά. Την Ντόρτμουντ καλά έκανε και έπαιξε 30 μέτρα άμυνα. Σάντος πάντα... είχε και Γκαρσία, είχε Κοντρέρας. Και οι αλλαγές του ήταν πολύ καλές, έξυπνες και να τον ισοφαρίζαν και να είχαν. Καλά τα έκανε ο Μορφάντρας, ο Τούντορ. Καλημέρα στον πρώτο κύριο, ναι. Τι άλλα, φίλο μου. Καλημέρα, πρώτο φίλο. Φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, μέχρι να πάρει μπρος ο φίλος, να πούμε 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.340. Πάμε, ναι. Έλα. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ρατόπουλε. Ναι, φίλε. Πρέπει να χαίρεσαι στη γειτονιά που μένεις. Να χαίρομαι. Γιατί, στη γειτονιά που μένεις. Γιατί Τούμπα. Που... Ναι. Α, γιατί. Τούμπα. Αφού είναι, ναι. Γιατί βέβαια ο κύριος Μάνος, η ομάδα της γειτονιάς σου και η ομάδα της γειτονιάς σου. Βρε τα γάρι, έφαγε σε 9 γκολ. Από τη Βοϊβοντίνα. Έφαγε με τον περαιδί μας center back. Ναι. Το καταχάν έβαζε, τους κερδίζαμε. Το καταχάν, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Τι διαπίστωσα. Ναι. Αγγλικό πρώτα από τις αγγλικές ομάδες έχουν κάνει τις μεγαλύτερες νίκες. Τη μεγαλύτερη νίκη με την Arsenal. Ναι. Σε νοκάου του παιχνίδι. Ναι. Σε νοκάου του παιχνίδι. Μπράβο, ρε Τζόρνταν. Δεν έχασα από την Bayern 0-0. Με αδίκησε η Μπάγερ τρεις φορές το ίδιο πέναλτι ο Αουγκεντάλερ, επειδή δεν τα θυμάσαι, δεν ξέρω, ήσουν γεννημένος τότε. Πού να γεννημένος. Είναι 18 χρονών. 18 παιδιά. Είδες, λοιπόν. Μετά με την... Όχι, κάτσε. Τότε. Και η μεγαλύτερη... Τότε να μσάλκε, Άγιαξ, έκανες... Νάπολη. Μσάλκε δεν την νίκησα, ρε φίλε. Θέλω να πω ότι δεν έχασες. 1-1-3-3. Νάπολη. Τη Μαλίν, την Κυπελούχο τότε Ευρώπης. Τώρα, Ραπτόπουλο, να δω αύριο, να δω τι θα πούν αύριο τώρα. Τι να πούν, φίλε, οι Αργιανοί τουλάχιστον είναι δυλυπημένοι χθες και σήμερα. Το διήμερο είναι... Πολύ κακό για αυτούς. Κλάψαν, καλά. Αυτό είναι αλήθεια. Κλάψαν, είχα κάτι δύο-τρεις φίλους με Αργιανούς εκεί. Κλέγανε, ρε φίλε, εντάξει. Κλέγανε, κυριολεξία. Μαύρισα τα ματάκια του, τέλος πάντων. Πάω μια ζωή. Κάτι τελευταίο, Ραπτόπουλο, ακούς. Έλα, γόρι, πες. Πιστεύεις ότι ο ΠΟΚ έχει κάνει μεγαλύτερες ευρωπαϊκές νίκες από την ΑΕΚ? Έχει δηλαδή καλύτερη ευρωπαϊκή ιστορία? Ναι. Γράψαν ιστορία, ρε φίλε. Ναι, από την ΑΕΚ, ναι. Από την ΑΕΚ έχουμε. Η ΑΕΚ βέβαια πήγε το 77 σε ημιτελικό κυπέλλου UEFA. Αυτή είναι η μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη της ευρωπαϊκή πορεία. Έκανε επί Λουκά Μπάρλου μια πενταετία πολύ μεγάλη ομάδα. Έχω ή δεν έχω όμως μεγαλύτερη? Από την ΑΕΚ έχεις, πιστεύω.
Όχι όμως από τον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, η ΑΕΚ έκανε μια καλή πορεία μια φορά στο Champions League. Έκανε 6 νίκες, 6 ισοπαλίες, 6 παιχνίδια. Δεν κέρδισε κανένα, δεν έχασε κανένα και αποκλείστηκε. Έπαιξε με Ρεάλ μέσα έξω. Το 3-3 λες. Το 3-3, ναι, βέβαια. Πολύ ωραία ομάδα είχε τότε. Δυστυχώς αποκλείστηκε όμως. Φίλε, αν ήμουν παοξής, θα λυπόμουν γιατί δεν θα είχα μια ελπίδα να παίξω με τον Γαβρό, να πούμε. Σπαθένια στην Ευρώπη. Στους 16. Ναι. Υπάρχει και το κύπελο όμως. Το κύπελο τώρα με. Το κύπελο. Κύπελο, αλλά έχει πάλι Έλληνα διαιτητή, κατάλαβες. Αυτό θέλει να σου πει. Με ξένο διαιτητή, ρε. Με ξένο διαιτητή. Να σε πω. Ναι. Ακούς. Ναι. Υπάρχει το κύπελο που αν παίξει με αυτό το σύστημα και μπροστά Μάκρο Ντρίγκες, θα τους. Άστο. Δεν μπορώ να βρίσκω κιόλα. Θα τους κάνουμε άστο. Λουλούδι. Αυτό το σύστημα θέλει ταχύτητα, θέλει Μάκρο Ντρίγκες, γιατί σήμερα ο Μάγκας ο Βούλγαρος σου χάλασε 4 πολύ ωραίες κόντρα επιθέσεις. Μικρέ, εγώ. Φαρμάκια σου στέρισε. Απ' την αρχή της χρονιάς ο ΠΑΟΚ, όταν παίζει ο Μπερμπάντοφ, δεν μπορεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ ευνηδιασμό στο 3-5-2. Σ' αγαπώ, για χαρά. Να σε κάνω. Δεν προλαβαίνω, γλυκή μου. Επόμενη γραμμή. Πάμε, ναι. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τζόρνταν. Έλα, ουλή. Εδώ είναι. Ο Νεαπολίτης σήμερα που ζω στην Αθήνα. Καλώς τον, ναι. Μη φωνάζει πολύ, μη φωνάζει πολύ εκεί. Γιατί να μην φωνάζει. Όπως ο Γαύρος, να πούμε, στην Τούμπα δεν πρέπει να με φωνάζει, να μην φωνάζει κι αυτός. Μην φωνάζει, παιδί μου. Ραπτόπουλε, κατάλαβες ποιος είμαι. Κατάλαβα με γλυκό αγώνα. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες. Ποιο πήρα στο ημίχρονο χθες. Ναι, 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 που έλεγα εγώ 1-2 είναι το μάτς, εσύ έλεγες 0-4. 0-3, σε 0-3, 0-3, 0-3, 0-3. Και σου είπα και πώς θα γίνει. Το ανέλησα. Ήταν η επιθυμία σου. Εγώ είδα στο πρώτο 20 λεπτό ότι ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να κάνει ένα γκολ. Ήταν οι άλλοι τόσο ανοιχτοί πίσω. Που αν ο Φορτούνης είχε το 1/4 από αυτό που του καταλογίζουν ότι έχει στον Πειραιά, θα έπρεπε να κάνει ένα γκολ. Ο Φορτούνης χθες έδειξε ότι είναι ένας απλά καλός παίκτης, τον οποίο προωθούν τα συστήματα στην Αθήνα για να τον πουλήσουν. Ναι, τον κάψανε. Τελείως αυτό. Δεν ασχολούμαστε με αυτούς άλλο. Πριν 15 μέρες σε βγήκα και σε είπα, το είχα δει στο όνειρό μου πώς θα γίνει το παιχνίδι. Και το έβλεπα μπροστά μου και δεν το πίστευα. Τέλος πάντων, το έπαιξα και ένα δεκάρικο σε σκορ 0-3-18 απόδοση. Πήραμε ένα μεροκάματο. Έφυγα, με έφυγα και δεν ύπλευσε. Ωραίος. Βολεύουμε καμιά τρύπα, μωρέ. Ού, καλά, κλείνεις άμα τρεις τρύπες. Του Πειραιά, τα παιδιά του Πειραιά. Μπράβο, που, μπράβο. Που λέγαμε θα φάμε τετράμπαλα σήμερα, πήγαινα στα προπό, στο ημίχρονο ακούω, μόντα το παιχνιδάκι, πώς το στήσανε πάλι έτσι. Να πατώ κάτι γέλια, λέω, λες, λαμπά. Πενιντάρικα, καθοστάρικα στον Άσο φορτώθηκε. Έχετε μια τάση, έχετε μια τάση εσείς υποοξίδες. Ναι. Όταν χάνετε κάποιο εύκολο παιχνίδι, να λέτε ναι, είναι μόντα. Ναι. Άκου λίγο. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω και πες ό,τι θέλεις. Λέω, οι παοξίδες έχετε μία τάση όταν χάνετε ένα παιχνίδι, ας πούμε, τύπου Παλθρακικού, να λέτε ότι είναι μόντα. Και όταν κερδίζετε ένα ανάλογο παιχνίδι εσείς, να λέτε ότι είναι οκ, η μεγάλη ομάδα. Διαλέξτε και πάρτε, ναι. Δεν μπορεί να λες με το Παλθρακικό, έλα μωρέ το στήσαμε. Δεν υιοθετούμε τέτοιες εκφράσεις. Και μετά να μου λες τι μεγάλη ομάδα έχω μέσα στον Ντόρτμουντ. Μπράβο. Μπορώ να μιλήσω γιατί παρεξηγήθηκα μάλλον. Βεβαίως. Στο προπό μέσα που πήγα το λέγανε, δεν το λέγα εγώ. Εγώ δεν το πίστευα για να μην παρεξηγηθώ. Και εγώ δεν το λέω για σένα, το λέω για τους άλλους, ναι. Ναι, γιατί είχε κίνητρο η Ντόρτμουντ, έτσι μην ξέρω. Καλά, με τον Παθραγικό δεν βγήκε το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, πάντα. Έπαιξε πολύ ωραία ο Πάκ τώρα. Είχε κίνητρο η Ντόρτμουντ, το ξεχνάμε να το λες. Βέβαια έχει κίνητρο. Και τώρα μην μου λες ότι να λυπόμαστε που κερδίσαμε για να τύχουμε τον Ολυμπιακό. Θέλει να σου πει ρε παιδί μου που δεν προκριθήκαμε για τον Ολυμπιακό να συναντηθούμε. Γιατί το χάσαμε χάρη στο κεφάλι μας στο στραβό, εντάξει. Μέχρι και χθες έλεγες ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός, άρα πίστευες ότι δεν θα πάει στο Europa, θα περάσει το Champions League. Ναι. Να καταλαβαίνουμε τι ακούμε, έτσι. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε αυτούς τους κύριους. Πριν 15 μέρες μου είπε ο ένας να πάρω χαπάκια, δεν είναι καλά. Και ο άλλος που ασχολιόταν μετά το 3-0-4-0 από την Bayern με τον Ολυμπιακό ασχολήθηκε με τον Γκαρσία και λέει τι απατεώνας παίκτης είναι αυτός. Δεν είδε τα χαλιά της ομάδας του και ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ. Καλά περαστικά λοιπόν. Χαιρετίσματα και στον Αντωνιάδη που θα βγει μετά. Δεν θα βγει σήμερα μάλλον. Γιατί είναι μπουκωμένος. Τον κύριο Μάνο που είναι μπουκωμένος και αυτός πολύ μπουκωμά έπεσε τελικά. Εντάξει ρε παιδί, με αυτή είναι ο παδί ρε. Αυτοί θέλανε να χάσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Όχι, θέλανε να φάει 4. Ναι, 4. Εγώ δεν τους παρεξηγώ. Τα έχουμε πει κατηδίαν τι είναι αυτή η δύο. Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
Και τι ήθελα να πω, και χαιρετίσματα και υποκλίνομαι σε όλα τα αδέρφια που πήγανε τόσα χιλιόμετρα εκεί πάνω. Φανταστική, πάνω από 5.000 ήταν μέσα σήμερα. Κάναν κερκίδα, ακουγόταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Πάνω από 5.000 κόσμους. Και βουλώσανε και κάτι γερμαναράδες εκεί πέρα. Εντάξει. Κλείσε να πάρει γραμμή ο Πλαχομπόχου, θα προσπαθεί να πάρει, φαντάζομαι. Ναι. Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Καλημέρα. Έλα, Κωστή, Τζόρτα, με ακούτε? Έλα, έλα. Χαιρετίσματα στον Τζερόνιμο. Τζερόνιμο, το αθόρυβο το είχα, δεν το είδα το τηλέφωνο. Έλα, έλα, λέγε. Έλα, Κωστή, προσπέρασε με και εμένα, γιατί εγώ είμαι στον δρόμο, αγόρι μου. Ο, ακούω, είσαι. Πού είσαι τώρα, ναι. Πάλι Λαμία, Λαμία είσαι πάλι. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Κατεβαίνω πολλά σγεία τώρα, ανεβαίνω, Τζόρτα. Ανεβαίνει, άντε, άντε, με τον καλό, με τον καλό. Στη νέα εκπομπή θα αναλύσεις, μιλάς για Άρη, μόνο πάω και γυρακλή. Στη Γάμα Εθνική, όχι τον Άρη, δεν τον περιλάβω, θα τον περιλάβω στη Β'. Τους παίκτες της Ντόρτμουντ τους πέρασε από λαϊκό δικαστήριο τελικά. Τους περάσανε από λαϊκό δικαστήριο τελικά. Το ακούσαμε και αυτό σήμερα από τους ρεπόρτερ. Ραπ με αυτό το σύστημα, ένα σοβαρό Τούντορ και ένα προσγειωμένο ΠΑΟΚ θα σπάσει το ΑΕΤΟ φέτος στο Καραϊσκάκι και θα πονέσουν πολύ. Είναι ένα στόχος. Κοίταξε. Ραπ, πες τον κουμπάρο σου τον Κουλιανό να θυμηθεί καλύτερα ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα με πορείες στην Ευρώπη και όχι στο Facebook να λέει για ομάδα πενταετίας. Μόνο Παναθηναϊκός. Τι λες τον Κουλιανό? Ο άλλος λέει ένα πολύ ωραίο. Αν έλεγε κάποιος ότι μετά την κλήρωση ότι θα πάρουμε 4 βαθμούς με Ντόρτμουντ και θα αποκλειστούμε, θα τον μπαίναμε τα γιόγκια. Ο Σεκιουριτάς από Αθήνα. Λουμπίνες κλεωμένοι και γάβρα από Ντούμπα, του Μπέκα που λέει και ο Τζόρνταν. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Ακούγομαι. Ναι, πεντακάθαρα. Γάβρος Απερθόλος Φιτούμπα. Πώς? Γάβρος Απερθόλος Φιτούμπα. Να τα. Τι γίνεται? Έλα. Καλά, γουνα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι στη ζωή όλα για έναν λόγο γίνονται. Τι εννοώ? Δηλαδή για την αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το 16 μπορεί να είναι το γραφτό του λόγου. Τώρα να πάει πολύ παραπέρα στο UEFA. Αυτό είναι ότι... Τι κολοτούμπα κάνεις τώρα, ρε μεγάλε? Τι κολοτούμπα με κάνεις τώρα? Παίρνεις παράταση. Μόλις θα αποκλειστείς την άλλη εβδομάδα, την άλλη φορά, θα με πεις εντάξει, δεν πειράζει, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο. Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα ότι αν περνούσε στους 16 θα ήμουν χαρούμενος. Αλλά λέω ότι στη ζωή όλα για έναν λόγο γίνονται. Ναι, να πάρεις το Europa όπως φωνάζανε χθες στο Καρασκάκι. Όπα, όπα, θέλουμε το Europa. Δεν είπα εγώ θα πάρω το Europa. Μπορεί να φτάσω στους 4, μπορεί να φτάσω στον τελικό. Μπορεί να αποκλειστείς και στον άλλο γύρο. Και αυτό μπορεί, φυσικά. Οπότε ποιος είναι ο λόγος που γίνονται για έναν λόγο? Καταρχάς περίμενα, γιατί το έχετε υποτιμήσει το Europa League, έχει λίγο πιθανούς αντίπαλους του Ολυμπιακού. Έχετε υποτιμήσει το Europa. Μα εσύ το έχεις υποτιμήσει μέχρι τώρα και μου λέγες να πούμε, εγώ είμαι Champions League και εσύ Europa League. Βγαίνανε χθες οι Βλαχομπόχου και όλοι αυτοί και λέγανε το UEFA και πέρυσι το UEFA και το ένα και το άλλο. Αυτό το λέω ότι το έχετε υποτιμήσει εσείς, όχι εμείς. Όχι, όταν κάποτε σου είπα μέσα στην Bayer πήρα αποτέλεσμα εγώ, εσύ μου είπες στο UEFA. Περίμενε. Περιμένω. Να ρωτήσω κάτι. Έχεις μικρότερη. Τζόρνταν, σε να αναφέρομαι. Βεβαίως. Έχεις μικρότερη μνήμη από χρυσόψαρο? Μικρότερη μνήμη. Από χρυσόψαρο. 35 χρόνια πίσω σου λέω εγώ τώρα παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει νικήσει με στη Γερμανία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νικήσει με στη Γερμανία. Για την Bayer μιλάω. Είπα στο γήπεδο αυτό μόνο ο ΠΑΟΚ πήρε αποτέλεσμα. Μέσα στην Bayer νίκησε ο Ολυμπιακός. Όχι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε. Μέσα στη Γερμανία πριν τα λάθη. Είπα μέσα στο γήπεδο αυτό 6 φάγανε λέω να πούμε. Μέσα στη Γερμανία. Κοίταξε, μέσα στη Γερμανία νίκησε και ο Ηρακλής φίλε την Καζεσλάουντεν. Ξέρω τι μου γίνεται εγώ, μη στεναχωριέσαι. Εγώ είπα μέσα στο γήπεδο αυτό. Επιμένεις ότι η νίκη του ΠΑΟΚ με την Arsenal είναι πολύ μεγαλύτερη από όλες τις ελληνικές ομάδες μες στην Αγγλία, φίλε. Εσύ, το έχω πει 50 φορές. Σε όμιλο έπαιξες με την Arsenal και αποκλείστηκες από την ίδια την Arsenal. Θα σου το πω άλλη μια φορά. Δεν έπαιζε και ο Ζιρούρ, πώς το λένε αυτό, ο Ζιρούρ μπροστά. Θα σου το πω άλλη μια φορά, δεν το καταλαβαίνεις. Άντε οι πάλι. Πέντε μεγαλύτερες ομάδες, οι Big Five της Αγγλίας, ναι. Όταν παίζουν στο UEFA, δεν τους νοιάζει για το λόγο ότι η Premier League, ναι. Ακόμα και η Championship, τα λεφτά που δίνει η μία νίκη της Premier League είναι οχταπλάσια από μία νίκη και πρόκριση, άμα θέλεις, από το Europa League. Έχει δει τα τελευταία 10 χρόνια, αν εξαιρέσει χρόνια που το πήρε η Chelsea, γιατί τότε ήταν το τεχνολογικό πίνακα πολύ κάτω, μια αγγλική ομάδα να φτάσει τελικό. Σοβαρά μιλάς τώρα. Τα τελευταία 20 χρόνια, πόσες αγγλικές ομάδες το πήραν, ξέρεις? Πώς το πήρε, το Champions League πώς το πήρανε, ξέρεις? Η Liverpool το πήρε, η United το πήρε, η Chelsea για το πήρε. Για το UEFA. Α, το UEFA, δεν το θέλουν το UEFA. Έχεις χαιρετίσματα, Γαύρο, από το φίλο μου τον Παπαμπρίζα, τον Κώστα. Τον Παπαμπρίζα. Πες τον Γαύρο Κώστα να έρθει για καφέ στην Αγία Βαρβάρα, λέει όλα ερυθρόλευκα είναι. Σήμερα τώρα μου στέλνει μήνυμα από τη Γερμανία ένας φίλος και μου λέει περίπου 7.000 κόσμου είμαστε. Είμασταν. Κωστή, να σε
σε ρωτήσω κάτι. Το 5-3-2 του ΠΑΟΚ, αν το έπαιζε χθες με Σαλίνο Χαφ και τρεις στόπερ, με Σεμπάι Ντέ για σέντερ φορ και Φορτούνι δεκάρι και αλλαγή τον Τζόρι, αν δεν τράβαγε, πώς σου φαίνεται? Να σου απαντήσω. Πιστεύω ότι δεν έχει καμία σημασία να συζητάμε κατόπιν ερωτής για το αν έπαιζε 5-3-2, αν έπαιζε 8-70 που λέει ο λόγος 2. Γιατί αν, αν βγάλεις από την εξίσωση τον Ιντέγε, από τον Ρομπέρτο μέχρι και πριν τον Ιντέγε, ήταν ένα χάλι μαύρο. Γεια χαρά! Οκ. Okay. Άρα δεν είναι το σύστημα, είναι το άτομο. Επόμενη γραμμή για το φίλο. Ναι. Το άτομο είναι, καλά λες. Ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Στον αέρα σε εσύ φίλε. Εσύ είσαι φίλε. Που κάνει του το τηλέφωνο σου. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Έλα, μ' ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Ο παδός του Ολυμπιακού. Έλα, Ρατσόπουλε, τι δεν να σου πω. Πάω και έχει κάνει τόσο καλή ομάδα, τόσο χαίρεται την Ντόρμουντ. Να αρχίζω να γίνομαι παοξής, να φοβάμαι, τι να κάνω. Να φοβάσαι, σιγά σιγά πρέπει να φοβάσαι. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Γιατί δεν πρέπει να απαντήσουμε εμείς, ρε φίλε. Για τον ΠΑΟΚ μιλάς. Δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ πάντως θα ήθελα να δω. Θα έχεις τα μάτια σου γράσα. Ένα αγώνα κυπέλου UEFA. Europa League μεταξύ της ομάδας σου και του ΠΑΟΚ. Να γουστάρω, να έχω δουλειά, να έχω θέμα. Δηλαδή, εγώ στεναχωρέθηκα σήμερα που δεν μπορώ να σας βρω κάποια στιγμή στην Ευρώπη. Είναι όνειρό μου. Και σκοτωθείτε. Βάλτε τον 4 γκολ τον ΠΑΟΚ και πες του με ξένο διαιτητή, ορίστε κύριε. Ή ο άλλος, άμα σε πάρει, να πει ορίστε κύριε, με τους διαιτητές τα παίρνεις. Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό. Θα γούσταρα. Σ' ακούω. Ολυμπιακός παίζει στην Ευρώπη 18 χρόνια. ΠΑΟΚ κέρδισε σήμερα την Ντόρμουντ και νομίζω ότι κάτι έκανε. Και τι έκανες, ρε φίλε, που παίζει 18 χρόνια. Έχω και καλά αποτελέσματα. Δεν έχω μόνο εξάρες και εφτάρες. Βέβαια, άμα παίζει 18 χρόνια, κάποια στιγμή θα έχεις. Εξάρες και εφτάρες θα έρθουν και αυτές. Μην νομίζεις. Έλα να παίξει το Champions League, να δεις πόσα πίδια έχει ο Σάκης. Άσε με να παίξω το Champions League, να τα δω πώς θα γίνει. Και τις ομάδες που παίζω εγώ αυτές εδώ είναι τύπου Champions League, τι νομίζεις είναι. Αρσενάλ έπαιξε αυτό. Αποκλείστηκες 2 αγωνιστικές πριν τελειώσει η ομίληση. Το ξεχνάω. Θα αποκλειστείς και εσύ, μη στεναχωρείς. Εγώ εύχομαι να πέσεις με την Dortmund. Ναι. Βέβαια. Δεν θα μπορεί να μιλήσει εκεί. Ο ένδοξος λαός του ΠΑΟΚ που είναι αυτός που έπιανε τον Σαλπικίδη, κυνηγούσε τον Γεωργιάδη. Άσε τώρα, άστα αυτά τώρα. Για την ομάδα μιλάμε τώρα. Κυνηγούσε τον άλλον και τώρα τον αρχό που φέρατε τον καινούριο που σας κάνει ποδοσφαιρική αλητία στη Μακεδονία. Ο δικός σας ο λαός που είναι που γίνατε μοδίστρες εκεί κάτω στο Καρασκάκι και δεν κουνιέται φίλο να πούμε. Για πες. Μοδίστρες. Που όπου πηγαίνατε τα κάνατε γυάλα και τώρα είστε του Μπέγκα. Επόμενη γραμμή, ναι. Κύριε Αδαβουλέ. Όπα της πιάτσας στα τερέκια. Έλα. Τι πρόβλημα έχετε με τον Άρη, κύριε Αδαβουλέ, γιατί να είμαστε στεναχωρημένοι? Χθες στεναχωρηθήκατε που χαρήκαν οι παοξίδες. Σήμερα πάλι στεναχωρηθήκατε που χαρήκαν οι παοξίδες. Εμείς χθες στεναχωρηθήκαμε που χαρήκαν οι παοξίδες, για ποιο λόγο? Που έχασε ο Γάβρος. Τι μας ενδιαφέρει εμάς πρώτα ο Ολυμπιακός? Σας ενδιαφέρουν τα συναισθήματα των αντιπάλων οπαδών. Εμείς να στεναχωρηθούμε γιατί έχασε ο Ολυμπιακός και χάρηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ναι, σκι. Ναι, για τους και χάρα τους και τι να κάνουμε δηλαδή. Τι πώς τι να κάνουμε τώρα, θα κρυφτούμε? Και σήμερα γιατί να στεναχωρηθούμε? Εγώ στο Άρσεναλ Ολυμπιακός 2-3, εκεί στη γειτονιά μου, τα γκολ του Ολυμπιακού τα πανηγυρίζαν. Και μπαίνω μέσα στο μαγαζί γιατί εγώ καθόμουν έξω και βλέπω έναν Ολυμπιακό και 4 Αργιανούς. Στο απέναντι, στο κουάρτερ, 2 Αργιανοί, 2 Ολυμπιακοί. Παρέα πανηγυρίζανε. Τώρα αυτό. Τι έγινε δηλαδή, τώρα αυτοί αντιπροσωπεύουν το λαό του Άρη? Εντάξει, ο λαός του Άρη παίρνει εντολές. Δηλαδή. Δεν λειτουργεί αυθόρμητα να πούμε. Και βέβαια λειτουργεί αυθόρμητα. Λοιπόν, οι 4, οι 5, οι 10 και οι 25 αντιπροσωπεύουν τους χιλιάδες οπαδούς του Άρη. Τους χιλιάδες οπαδούς του Άρη. Ναι, τους αντιπροσωπεύουν οι 5 και οι 10. Λοιπόν, θες να σε κάνω τώρα τουρμπίνα, θες να γελάσεις. Λοιπόν, την ώρα που κέρδιζε ο ΠΑΟΚ 0-1 την Ντόρτμουντ, στο ραδιόφωνο του Άρεό σας είχαν συνέντευξη τον Κόκε και εκθιάσανε τον Γιάννη Κόντι. Φίλε, δεν υπάρχει σωτήρια. Το ραδιόφωνο του Άρη. Του Άρη σας, ναι. Και λέει, ο κύριος Γιάννης λέει, πολύ καλός άνθρωπος. Είχα καλές σχέσεις λέει μαζί του. Στις συναλλαγές του ήταν λέει πάρα πολύ καλός. Και όχι αυτό που σας έφαγε τα λεφτά ο άλλος, ο γιος του δημοσιογράφου. Και σας τα έφαγε κορόιδα. Ναι. Με επιχειρήματα, πες μου το ραδιόφωνο. Δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα. Δεν κάνω εγώ διαφήμιση.
Θα του κάνω διαφήμιση, θα το κάνω. Εδώ η πόλη δεν ξέρω ότι υπάρχει, θα το κάνω εγώ διαφήμιση. Εσύ σπέκουλα εις βάρος του λαού του Άρη τώρα από το ραδιόφωνο δεν θα κάνεις. Εγώ είχα και η μεταφράστρια ήταν γνωστή μας εδώ, η Μαρία η Κλάουν. Και γλύφανε τον Κόντι! Μισό λεπτό. Θα μου πει. Τι να με πει. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ναι. Και το τι έλεγε. Λες ότι έλεγε για τον Γιάννη Κόντι, έτσι. Ναι. Και ποιος μιλούσε, σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν λέω. Σε... Δεν θα κάνει σπέκουλα τότε. Σπέκουλα κάνω. Διαφήμιση δεν θα κάνω. Όπως κάνουν οι πολιτικοί. Σπέκουλα θα κάνω. Τι θα τον κάνω. Μάγκα τον κάνω. Λοιπόν, για τον πω που είναι. Λοιπόν. Και σάλια να τρέχουν για τον Κόντι. Σάλια μα. Δεν έχουμε στεναχωρηθεί, ούτε έχουμε γελάσει. Καλά, καλά, καλά. Δεν μας απασχολεί το θέμα κανενός. Εμείς φτιάχνουμε μια ομάδα για να ανέβουμε τις κατηγορίες και να επιστρέψουμε εκεί που πρέπει. Του χρόνου όλους αυτούς, επειδή θα συμμετέχουμε στο κύπελο, έτσι, οι ομάδες της Β' Εθνικής συμμετέχουν στο κύπελο, σωστά. Μάλιστα. Είναι σε ομίλους να πούμε τα κύπελα. Είναι σε ομίλους. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δίνω, εύχομαι δηλαδή, να αξιώσει ο Θεός σε ένα όμιλο να συναντήσω και τον ένα γείτονα και τον άλλον. Εγώ το εύχομαι. Ποιο γείτονα να συναντήσεις? Θέλω και τον ΠΑΟΚ και τον Ηράκλη. Σε τι, στο κύπελο? Στον ίδιο όμιλο. Άσε να αποκλείσεις από το κύπελο Αναστεχνών. Έχασε από το. Δεν με απασχολεί αυτό το κύπελο τώρα που έστειλα. Από το νίκη μεσημερίου έχασε. Χάσανε 2-1. Δεν με απασχολεί εμένα που απέκλεισε το μεσημέρι. Δεν με απασχολεί. Δεν έπαιζε. Έχεις να πάρεις 50 χρόνια κύπελο και έχασε από το μεσημέρι. Κάπα 17, άκου τώρα. Επειδή κάνεις μονίμως σπέκουλα τώρα για να πουλήσεις τρέλα και παπά. Παπά. Νομίζω ότι όλοι τρένε την τρέλα και την παπά το δικό σου. Εμείς μπορούμε να σε πουλήσουμε σε ένα περισσότερη τρέλα από αυτή που πουλάς εσύ. Ε τι πουλάγια. Και ραδιοφωνικά άμα θες να βγούμε δίπλα-δίπλα. Και τηλεοπτικά μας. Τηλεοπτικά σε είπαμε, την έκανες. Στη Μαρμίτα δεν ήρθες, όχι είχες δουλειά. Όχι. Άκου τώρα, ναι. Εγώ πήγα στη Γερμανία και έφαγα 6 από την Bayern. Έπαιξα με μια μεγάλη ομάδα και έφαγα 6. Γιατί άλλοι την παίξαν με μικρή. Λοιπόν, είπε κάτι ότι έπαιξαν με μικρή. Άκουσες να λέω κάτι τέτοιο. Άσε τον άλλο να τελειώνει αυτά που λέει και να μην σου λέω μην πετάς τώρα την πολιτική τη σπέκουλα, μην την κάνεις και ζαβλητικά. Λοιπόν. Στην Ισπανία. Μάλιστα. Είμαι η μοναδική ομάδα που έχω κερδίσει μέσα στην Ισπανία, ισπανική ομάδα. Σωστά, σωστά. Η οποία εκείνη τη χρονιά πήρε το κύπελο Ευρώπης και κέρδισε το κυπελούχο του πρωταθλητριών. Σωστά. Την Ατλέτικο Μαδρίτη. Στην Αγγλία. Η ομάδα για την οποία μιλάς σήμερα που κέρδισε την Ντόρτμουντ. Στην Αγγλία. Πέντε φάγανε από την Στην Αγγλία. Από την Τζέλσι πέντε φάγανε. Γιατί από τη Σίτι πόσα φάγανε. Λοιπόν, στη Σίτι έφαγα 3-0. Είμαι η μοναδική ομάδα. Η μοναδική ομάδα που όποτε πάω εκεί κερδίζω. Δεν έχεις κερδίσει καταρχάς μες στην Arsenal. Έφερες 1-1. 1-1. Έχω κερδίσει μες στην Tottenham. Έχω κερδίσει και στα φιλικά που έχω παίξει εκεί. Ωραία, δεν έχω χάσει. Κέρδισες την Tottenham. Όχι μόνο, όχι μόνο. Και όλες οι μεγάλες ομάδες, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και εσύ, που συγκαταλέγεσαι στις υποτιθέμενες μεγάλες. Όχι υποτιθέμενες, είμαστε. Στην Ισπανία, τη μεγαλύτερη ήταν από όλες τις ομάδες, έχει βάλει 6. Εσύ δεν μπόρεσες να παίξεις ποτέ με αυτή την ομάδα όμως. Όταν θα μιλάτε, θα μιλάτε με επιχειρήματα. Φυσικά. Ποσός μας ενδιαφέρει άμα κερδίσατε μέσα στον τόπο. Καλά που κερδίσατε μέσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και διαγράφηκε η Περούντζια. Αλλιώς ακόμα για Περούντζια θα μιλάγατε. Πες μου εσύ στην Ιταλία πότε κέρδισες. Στην Ιταλία. Ποτέ. Στην Ιταλία. Εσύ ποτέ. Ναι, αυτό σου λέω ποτέ καλά. Στην Ιταλία. Καλά λοιπόν, που. Πρόσεξε τώρα να... Εγώ έπαιξα και με ομάδες στην Ιταλία, ρε φίλε. Δεν έπαιξα με. Δεν έπαιξα και την εποχή. Ποια Περούτζια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου δεν ξέρω την Περούτζια εγώ, ρε φίλε. Θα πατήσετε εκεί. Η ματζίκα τε σπέλει να με κύριε. Ή βάλε το Γιάννη μέσα να σε βοηθήσει, γιατί μπορεί να μην ξέρει τι είναι το Google, γιατί είσαι για τη δράμα. Ναι, μπορεί, ναι, βέβαια. Ναι, με παφέλια ασχολείσαι για αυτό το λέω. Λοιπόν. Πάτα στο Google. Έμαθες και το Google εσύ. Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι δράμα παίζεις. Και διάβασε ποιες ομάδες έχουν πάρει στην Ελλάδα πρωταθλήματα. Ναι. Είναι περασμένα μέσα. Ναι. Δες την κατάταξη που σε έχει. Εσύ πόσα πήρες. Όταν θα σε έχει πάνω από μένα. Πόσα πήρες. Πόσα πήρες. Τότε θα μιλήσεις. Πόσα πήρες. Λοιπόν, ασχολήσουμε την ομάδα. Δεν απαντάς. Μήνας 3 έχω πάρει. Πότε πιε το ένα το 30, το άλλο το 32, το άλλο πότε ήτανε. Δεν μου λες, ναι. Η δικιά σου η ζωή ξεκίνησε στα 20. Όχι, μισό λεπτό ρε φίλε. Το ένα το 30, το άλλο το 30, το άλλο πότε ήταν. Γιατί το άλλο όταν το πήρατε εσείς, εμείς πολεμάγαμε στα βουνά, κατάλαβες τι γίνεται. Δεν παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο τότε. Πόλεμο είχαμε τότε. Η δικιά σου η ζωή ξεκινάει στα 20 σου ή ξεκινάει από την ημέρα που γεννήθηκες.
Πάλι δεν με απάντα, σου λέω. Από το 59 ξεκίνησε το εθνικό πρωτάθλημα, κατάλαβες. Από τότε που πρωτοπήδησε. Ναι. Η δικιά σου ζωή ξεκινάει από τα 20 σου ή από την ημέρα που γεννήθηκε. Τέλος πάντων, το 1900 πότε πήρες, πες, 46, εμείς δεν παίζαμε ποδόσφαιρο τότε. Άστα τέλος πάντων, αυτά να τα λες με κάτι παιδάκια που μιλάς όχι με εμένα. Τι να με πεις τώρα, το 30 πήρες πρωτάθλημα, ρε, γελάει ο κόσμος όλος. Εσύ σε μένα μπροστά είσαι μικρός. Καλά, έτσι, έτσι λες εσύ. Και σωματικός και σε ίδιο. Σωματικός μπορεί. Μπορεί σωματικός. Το παπά που πουλάς τώρα στα αργά. Πνευματικός, ας το κρίνει ο λαός τώρα, εσύ θα το κρίνεις. Το παδού σου που τη μία τους βρίζεις και την άλλη τους εκφυάζεις. Εσύ φέρε με καταρχήν τους αγκανέδες από τις Σέρες μια φορά, να το πατσίσεις γιατί μου το χρωστάς να πω. Εγώ σου ξαναλέω, ασχολήσου με τους παοξίνες που τη μία τους βρίζεις και μετά την άλλη τους εκφυάζεις. Ποιους βρίζω, δεν έβρισα κανένα φίλε. Ασχολήσου με τον πρόεδρο που πας και μιλάς εσύ ο ίδιος ο Σαββίδη, γιατί τρέχει ο Σαββίδη τώρα να μιλάει μαζί σου. Γιατί ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Εγώ, εσύ βγαίνεις και τα λες στα ραδιόφωνα. Ναι. Εσύ, έχεις γίνει λαχανοτολμάς, στα ραδιόφωνα έχεις γίνει. Άντε. Πάμε σε όλα περίμενα να τα ακούσεις σε αυτή τη ζωή. Αλλά σε ραδιόφωνο φιλικά προσκύμενο στον Άρη, σε ζάπινγκ, να ακούσω τον Γκο και συνέντευξη. Να εκθιάζει τον Κόντι μαζί με τους συντελεστές. Ρε εσείς, πάντως... Εμείς αλλάξαμε, που αλλάξατε. Πάντως σου τρελάθηκαν οι Αργενοί. Η νοσταλγή του Κόντι και τι καλός άνθρωπος που ήταν ο Τζον, ο κύριος Γιάννης μας. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον είδες πως τον πείραξε το Θόδωρο η επιτυχία του ΠΑΟΚ, ε? Ναι, βέβαια. Είδες. Επιτυχία, εντάξει. Αν θέλουμε λέμε την επιτυχία. Ναι, μπράβο. Ναι! Καλημέρα σας. Καλώς ο Γιάννη, καλώς ο Γιάννη. Καλημέρα. Από το ασπρόμαυρο Ντόρτμουντ. Από το ασπρόμαυρο Ντόρτμουντ, Μπόχουμ, Γερμανία, Dortmund. Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Γιβραλτάρ, Πειραιά. Καταρχήν, Γιάννη, άμα έχεις πληροφορία, πόσο κόσμο είχε πάνω σήμερα στο λοιπόν, γήπεδο, ξέρεις? 3.000. Πληροφορίες δικές μου λένε δικά μου άτομα στο γήπεδο, 6.000 και άνω. 3 ήταν. Πάρα πολλοί Σκόρπιοι Έλληνες μέσα σε οπαδούς του Ντόρτμουντ. Γεμάτο το γήπεδο με ασπρόμαυρο κασκόλ και ελληνικές σημαίες. Μπείτε YouTube, ψάξτε βιντεάκια, θα τα δείτε. Έχουν κατηθεί όλα. Τους YouTube θα ακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Η αρμάδα του Ιβάν Σαββίδη μοίρασε και σήμερα πολλά εγκεφαλικά. 4 βαθμούς ρε Πόντιε, πήρες 4 βαθμούς. Εμένα η αρρώστια μου είναι οι μικρές ομάδες. Αποδείχθηκε και, και σε αυτό τον όμιλο. Από ναι. Τη πιο μικρή ομάδα, από τη πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, χάσαμε 4 βαθμούς. Έχει δίκιο. Από την Καμπάλα, λοιπόν. Έχει δίκιο. Χάσαμε 4 βαθμούς από τη πιο μικρή του ομίλου. Το ομίλου. Τέλος πάντων, τα εξοχικά και μεγαλώνουν. Μετά το εξοχικό που έχω στην Ελλάδα εκεί στο Πειραιά. Στο Πειραιά είσαι εξοχικό. Στον Πειραιά και το τονίζω, αν έχουν παντελόνια. Πανταλόνι. Να βγουν και να πούν ποια ομάδα έχει τα πιο πολλά διπλά μέσα στο Καραϊσκάκι. Ένα αυτό. Μετά το εξοχικό στο Λονδίνο, στην Αγγλία, κάνουμε και ένα εξοχικό εδώ στη Γερμανία. Αίτητη από το Μόναχο, αίτητη από τη Σάλκε, διπλό στο Ντόρτμουντ. Λοιπόν, να ολοκληρώσω και θα σας ακούσω με προσοχή. Συγγνώμη. Και φυσικά μεγάλες οι νίκες. Χάσαμε στην Άιντραχτ μέσα όμως. Εντάξει, είπα 3-1, εντάξει, θα χάσει μια φορά, εντάξει, 3-1. Το 2-0, το θυμάμαι. Λοιπόν, φυσικά μεγάλες οι νίκες του Παναθηναϊκού επί της Σάλκε, μεγάλη η νίκη του Ολυμπιακού επί της Βέρντερ, έτσι, αλλά η Ντόρτμουντ και η Μπάγερ είναι εδώ και 20 χρόνια τα δύο μεγαθύρια της Γερμανίας. Δηλαδή, η Μπρέμιν είναι ο Ατρόμητος και η Σάλκε είναι ο Τρίπολη. Οπότε, φίλοι μου Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί, κερδίσατε την Τρίπολη και τον Ατρόμητο. Θα πάρετε πρώτα την Ντόρτμουντ και την Μπάγερ και μετά θα μιλάτε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Θέλω να δώσω μια απάντηση στον Ολυμπιακό από τη Τούμπα. Μου έβαλε χθες και μου φέρωσε ένα ύμνο του Champions League. Θα το πω για πολλαπλή φορά. Ο ύμνος και το σεντόνι τεντώθηκε και ακούστηκε. Ήμουνα μέσα στη Σάλκε. Αυτή την καραμέλα ξεχάσετε πότε θα ακούσει τη σεντόνι. Και θα κουνήσει τη σεντόνι και πότε θα ακούσει τον ύμνο. Και κουνήθηκε και ακούστηκαν. Και όσοι δεν μπορούν αυτό να το χωνέψουν, ας μου πάρει στο YouTube, ας σου ψάξουν να το βρουν, τα έχει. Βάλε YouTube, ρε Γιάννη, αυτή η YouTube, βάλε κανένα YouTube. Ρε. Βάλε Γιαννάκη να σου το αποδείξεις. Ήμουνα μέσα στη Σάλκε και κουνήθηκε η Σεντόνη. Ο ύμνος και το Σεντόνη, ακούστε με καλά. Αρχίζει και παίζει από τα playoff. Ναι, ναι. Στα προκριματικά δεν παίζει, παίζει στα playoff. Από τα playoff.
του Champions League παίζουν αυτά. Και για τους άμπαλους και που δεν έχουν ιδέα. Ναι. Έτσι. Για ένα φιλαράκι αριανό που έστειλε ένα μηνυματάκι και μας υποκάλεσε μαχαλάδες και εξάρα, ειδού η απάντηση. Δεν μπορούν να το χωνέψουν, ένας ο Θόδωρος, η ομάδα του θα παίξει με το φιλότατη Κυριακή και αυτός μου λέει κέρδισε Μαδρίτη, κέρδισε Περούντζες και δεν ξέρω εγώ. Η ομάδα του παίζει με το φιλότατη Κυριακή. Αυτός κάθεται ακόμα στη Μαδρίτη και στην Ιταλία και δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι αστήρ Νιγρίτης, τι Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα. Έλατε, μάλιστα, καλά μάλιστα το είπες. Εντάξει. Λοιπόν, η μεγάλη Παοκάρα, σας είπα θέλει υπομονή. Χτίζεται. Θέλει εγώ, κουράγιο. Εγώ περίμενα από τον Νοέμβριο να ανέβει, αλλά αργήσαν να γυρίσουν τα παιδιά. Όλα τα λεφτά είναι η πάσα του Μιστακίδη στον γκολ. Τέτοια παλιά τρύπα. Πόσα μάτσα έχει παίξει ο Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ? Λίγα. Μην έχει παίξει δέκα οδριά και όποτε έπαιξε, πάντα πρώτος ήταν, πάντα μου άρεσε, πάντα εσείς πολλά γκολ έχει βγάλει. Πόσα ασίστ πάρε βάλε έχει βγάλει ο... Έχει βγάλει, έχει. Πόσα ασίστ πάρε βάλε. Μέχρι και τα προμητελικά πριν στο μέλλον. Φίλε, θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω αυτόν τον άνθρωπο τέσσερα μάτς στη θέση του Πέλκα. Να τον δω ρε παιδί μου. Να τον δω το παλικάρι τέσσερα μάτς. Όχι μπακ, όχι μπακ χαφ. Πολύ σωστά. Κωσί, πιστεύω ότι ο Μιστακίδης δεν θα χάσει θέση βασικό από εδώ και πέρα. Για να δούμε. Ναι, θέλει να σου πει να τον βγάλει δεκάρι, ρε παιδί μου. Ρε παιδί μου, να το βάλει σε μια. Δηλαδή, το Σάμπο να το βάλει στη θέση του Τζιόλι μια φορά. Να βάλει τον Μιστακίδη δεκάρι μια φορά. Δεν είναι η θέση του εκεί πέρα, Κώστα. Πού είναι η θέση? Η θέση του είναι εκεί που έπαιζε σήμερα. Από δεξιά πιο πολύ, όχι από αριστερά, από δεξιά φυσικά. Ή δεν είναι παίκτη τη γραμμή τόσο πολύ. Μακάρι να βγει back half, μακάρι. Έχει, αλλά στα μαρκαρίσματα. Στα μαρκαρίσματα δεν είναι και το σκυλί, ας πούμε, που. Ναι. Πιο πολύ επιθετικές ομορφιές έχει. Έτσι. Κάθε την πάσα, ταχύτητα. Κάποιο σουτ μπορεί να έχει το κεφάλι, πώς θα έρθει από πίσω. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, βλέπω στοιχεία κεντρώου παίκτη, box to box παίκτη, τα οποία στη γραμμή νομίζω ότι το χαραμίζουν. Αυτή την άποψη έχω. Κωστά, είναι παίκτης που έμαθε το πρόβλημα στη Γερμανία. Όπως και ο Κωνσταντινίδης είναι πολύ επιρρεπής στα μαρκαρίσματα, τα σκληρά, στις σέντρες του. Έτσι. Στο τέταρτο λεπτό πάει, κάνει μια κούρσα, βγάζει μια σέντρα μόνο στον Μπερμπάτοβ να την παστελώσει, να του τη δώσει καλά, την πετάει 7 μέτρα ψηλά. Εκεί νομίζω ο Κίτσιου είναι καλύτερος. Νομίζω. Φάνηκε λίγο φοβισμένος ο Κωνσταντινίδης στην αρχή. Ναι, εντάξει. Φάνηκε φοβισμένα. Εντάξει, τώρα παίζει μπροστά σε 60.000 κόσμο. Όχι μόνο αυτό, από τραυματισμό γύρισε το παιδί. Ναι, και αυτό, αλλά και Τζόρνταν. Έχω μπει εγώ στο Βεστφάλενστάντιον, στο κήπεδο του Ντόρτμουντ. Φοβερά ατμόσφαιρα κάνουν αυτοί. Μόνο που σήμερα χάθηκαν γιατί οι παοξίδες ακούγονταν πιο πολύ. Έλα, κλείσε. Κατάπιαν οι παοξίδες. Να το κατάπιαν. Για χαρά. Δεν μοιάζει ο Τούχελ το σχιζοδήμο τον Βασίλη. Δηλαδή αυτό είναι και πισερικά. Δηλαδή, άμα έρθει στην εγγλικία του σχιζοδήμου, ίδιο ο Βασίλη είναι. Δεν τον Τούχελ. 40 και είναι. 40 και είναι. 40 φεύγα είναι. Είναι φαλακρό. Έλα, βιλέ. Έλα. Έλα. Γεια σου, Τζόρνταν. Καλώ τον. Όχι Τζόρνταν, Τζόρνταν. Γεια σου, Τζόρνταν. Μπράβο. Γεια σου. Τόπε. Μπράβο. Κράτα γερά, Τζόρνταν. Ποιο? Μα έχουν πάρει παραμά. Λοιπόν. Τα χαιρετίσματά μου, τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, καλά. Και κλείσε λίγο το ράδιο, το ράδιο κλείσε. Το αφιερώνω αυτό στο γιο μου. Που κλείσε το, κλείσε το ράδιο, φίλε. Απ' έξω παίρνει. Το ράδιο, όχι, κλείσε το, κλείσε το ίντερνετ, φίλε. Το ίντερνετ, κάτσε λίγο. Κλείσε για να ακούγεσαι καθαρά. Κλείσε για να Έγινε. Πρέπει να έχει και κανένα δυο μπουκάλια αυτός. Έγινε. Πρέπει να το βρείτε. Γιατί το. Φίλε, πρέπει να είπες κανένα δυο μπουκάλια. Έγινε. Ναι. Το κλείσα. Έλα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Γεια σου Κωστή. Ο Αλέκος είμαι από την Ιρεβέργη. Τι. Α, Νιρεβέργη. Τι κοπάνησες, καμιά βοτκούλα την ήπιες. Νιρεβέργη. Όχι, μαυροδάφνη πίνω. Α, εντάξει, το κατάλαβα εγώ. Μια χαρά είναι, μην στεναχωριέσαι καθόλου. Τα μπουζί να προσέχουμε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, τη νίκη την αφιερώνω στο γιο μου. Πού είναι Αριανός. Είναι Αριανός ο γιος. Εσύ είσαι παοξής.
Ναι, εγώ είμαι παοξής. Και πώς τον έφυγε. Δεν ξέρω πώς μου έφυγε, αλλά είμαι παοξής. Λοιπόν. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Τι να κάνω, Τζόρνταν. Ναι. Τι μήπως να είναι, κάνω, Τζόρνταν. Μήπως είναι γιος από την πρώτη γυναίκα και έφυγε. Όχι, 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 δεν είναι από την πρώτη γυναίκα. Μάλλον είσαι καμιά φορά με τη μαμά τίποτα και το πήρε ανάποδα. Όχι, όχι, όχι. Πήγε ο θείος να τον κάνει παοξή. Και έμεινε στη Χαριλάου και έφαγε ξύλο. Και το γύρισε. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για την νίκη. Ήταν πολύ μεγάλη η νίκη. Σοβαρά μιλάς τώρα. Του ΠΑΟΚ. Αντίκρισμα δεν είχε. Το γράφει ιστορία, ρε φίλε. Μόνο το γράφει ιστορία. Δεν έχει σημασία. Ρε αυτό που λέει, δεν έχει σημασία. Εντάξει. Α, η νίκη είναι η νίκη. Εντάξει, η ευρωπαϊκή νίκη είναι. Λοιπόν. Χάρηκα πολύ. Να είσαι και καλά. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Να είσαι καλά και εσύ ό,τι επιθυμείς. Και χρόνια πολλά, ρε Τζόρνταν. Να είσαι καλά, Βαλγκέρι μου. Καλώς τον. Τι καλή χρονιά λέει αυτό. Εντάξει, πρόημα τα λέει. Να είσαι αργιανός και να μην μπορείς να κερδίσεις τον ΠΑΟΚ ούτε στον Ντόρτμουντ. Νίκος από Ασμόνου Γαλάτης, πολλά τέτοια μηνύματα. Έκανες και ζάπινγκ στο ίντερνετ, κάμπια, μπράβο το αγόρι. Όλοι θα κάτσουμε στην τηλεόραση τη Δευτέρα να δούμε την κλήρωση. Το 46 έπαιζε ο ΠΑΟΚ κανονικά και το 28 και το 32 ούτε βουνά, ούτε πόλεμοι, ούτε τίποτα. Και ομάδες υπήρχαν λέει και διαιτές και γήπεδα και λαοί που πήγαιναν. 26-14 ΠΑΟΚ, 71 νίκες. Άρης 64. Δηλαδή τώρα κοίταξε να δεις τώρα. Όταν Τζόρνταν έχεις αντίλογο είσαι σχεδόν που δεν γράφεις, σταμάτα να το φέρεις δύο φορές την εβδομάδα. Κουραστήκαμε μετά. Άκουρε μεγάλε. Από την προπαγάνδα λέω. Ναι, ναι, ναι. Άκου λοιπόν. Όταν φτάσει ο Αριανούς να ξεφτιλίζεται έτσι και να λέει, κοίτα, πάτα στο Google να με πει τώρα ο Βλάχος, να με μην δείξει εμένα για Google, να μου πει να πατήσω εγώ το Google να δω αν έχει ο Άρης πρωτάθλημα. Πριν από 100 χρόνια λοιπόν, το 30 και το 32 πανηγυρίζει που έχει πάρει. Λες να μην ξέρουμε εμείς και τον Google και τα πρωταθλήματα του Άρη. Τι ξεφτύλα είναι αυτή τώρα για έναν Αριανό να βγαίνει και να λέει ο Άρης έχει πιο πολλά πρωταθλήματα εδώ. Πρόσεξε να δεις, δεν έχει κάτι άλλο να επιδείξει και να μου δείχνει το 1930 που πήρε το πρωτάθλημα και το 32 και έκανε ένα παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πρόσεξε να δεις. Ναι. Έκανε. Δηλαδή αυτό τον τιμά, αυτό τώρα τον Αριανό, αυτό θέλει να μου δείξει. Έχει τρία πρωταθλήματα. Του δείξω εγώ πόσες ομάδες είχαν και τρεις υποβασμούς όμως. Αυτό γιατί δεν το λέει. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει. Μόνο το συμφέρει ο καθένας. Τι. Λοιπόν. Και πάμε. Στη Γάμα πάλι λέει never coupen είσαι βρε. Λέει και μου λες ότι δεν σε νοιάζει. Ούτε στεναχωρέθηκες που χάσανε οι αδελφοποιητοί σου. Φωτιά στα κυτρινόμαυρα. Για αγγλιδούλες μιλάει ο φίλος. Ξέρεις είσαι ο μεγάλος ΠΑΟΚ τους απογόνους του Χίτλερ. Θα κλαις μαζί με τον Αλέφαντο. Μέχρι και μαλλιά θα βγάλεις. Τζόρτα πες το Θόδωρο στην Ιταλία. Η Προβερτσέλη με τελευταίο πρωτάθλημα το 20 έχει πιο πολλά πρωταθλήματα από τη Ρώμα και την Νάπολη του Μαραντόνα. Άρα είναι μεγαλύτερη ομάδα βάσει και τη λογική ναι, του μέσου Αριανού. Αυτό λέω, αυτό είπα προηγουμένως. Φτάνει ο Αριανός τώρα. Κρίμα, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Τον μικρύνουν οι ίδιοι όμως. Ήτανε. Καλημέρα. Ήτανε, ναι. Καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Βέβαια. Έλα, ρε, ο Γάβρος πέρα και πριν που με έκλεισες. Ναι. Αλλά κάτι ακόμα να πω. Ναι. Και με διέκοψες. Ναι. Να σου αποδείξω ότι ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά είναι μικρή ομάδα. Να μου αποδείξεις. Πού το στηρίζω αυτό. Πού το στηρίζεις. Έπαιζε σήμερα με μια αδιάφορη βαθμολογικά ομάδα. Ναι. Εντάξει, τότε είναι μεγάλη ομάδα, έτσι. Είναι τεράστια ομάδα. Mm. Πριν συνεχίσω μάλλον, να πω στον Βλαχομπόγο που πήρε πριν ότι είπε ότι την Ντόρτμουντ δεν έχει νικήσει κανείς. Και ο ΠΑΟΚ αδιάφορος δεν ήτανε. Άσε με λίγο να τελειώσω. Mm. Τον Ντόρμουντ, τον Ολυμπιακό, την πάτησε 3 στο Champions League Βλαχομπόχο. Μάμα δεν ξέρεις τι είναι, πάρα στο Google που λες να το ψάξεις. Mm. Λοιπόν, να συνεχίσω. Πόσο μικρή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά. Άκουγα τον αγώνα, δεν τον έβλεπα στο ΤΕ, τον άκουγα από το Μετρόπολης. Και ποιος έκανε ρεκοστή την περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ σήμερα. Σήμερα ποιος την έκανε. Ο Ζαΐρης. Ο Ζαΐρης, ναι, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Άκου τώρα πόσο μικρή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο που είναι για την Ντόρτμουντ που έπαιζε πάλι με ανατροματικούς. Για τον ΠΑΟΚ αδιάφορο δεν ήτανε. Για τον ΠΑΟΚ ήταν αδιάφορο. Τότε λοιπόν. Δεν ήταν αδιάφορο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί ήτανε. Παιδί. Για την Ντόρτμουντ δεν ήταν ενδιαφέρον. Όχι, ήταν πρώτη αδιάφορο. Θέση ρε φίλε και λεφτά είναι, το ξέρεις. Πώς θα γίνει πρώτη για την Ντόρτμουντ. Πρώτη θέση. Με την καμπάλε παιδιά, δεν νικούσε. Γιατί αν νικούσε την Ντόρτμουντ πρώτη δεν έβγαινε. Άσε με να συνεχίσω. Α, δεν συνεχίσει. Δεν μπορεί να απαντήσει. Και αυτό κοστεί. Όταν τελείωσε το μάτς, τσίριζε σαν να τον πάτησα στον κάλο που είχε βγάλει πριν δύο μέρες. Δηλαδή, ηρεμήστε λίγο. Για πες μου εσύ που ήταν ενδιαφέρον το παιχνίδι σου, γιατί έχασες αποκλειστικές, που είσαι μεγάλη ομάδα.
Ολυμπιακός φάνηκε ότι δεν είναι έμπειρος ευρωπαϊκά, δεν είναι ακόμα τόσο έμπειρος για τέτοιου είδους. Δεν είναι μεγάλη ομάδα, αυτό φάνηκε, φίλε. Είχε, είχε αποτελέσματα να διαχειριστεί και δεν μπόρεσε, ρε φίλε. Στην UEFA νούμερο 20 είναι. Φίλε, άσε τώρα την UEFA, σου πω εγώ τώρα, εδώ με μένα μιλάς τώρα, άκου να δεις. Θα βάλω για νεφρές να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Α, έτσι. Κωστή, θα βάλω να ακούσει ο Ντόρνταν είναι ηχητικό, δεν είναι βρίσκες κλπ. 10 δευτερόλεπτα και μετά θα το πω κάτι και κλείνω. Μάλιστα. Να ακούς. Τι να κάνω. Ακούς. Σε ακούω, ακούω, ακούω. Ναι. Εγώ θέλω τα σεντόνια να τα δω, τα ματωμένα τα σεντόνια. Ματωμένα τα σεντόνια. Επόμενος κύριος, ματωμένα τα σεντόνια. Καλημέρα. Καλημέρα από τη Στουγκάρδη. Καλώς ήρθατε. Στουγκάρδη, ναι. Τι λέει, Στουγκάρδη. Είσαι Αργιανός από τη Στουγκάρδη, έτσι. Ωραίος. Ωραίος. Καλώς. Έχω μιλήσει πολλές φορές. Έτσι, θυμάμαι. Είναι ωραίος. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε Τζόρνταν. Έλα, φίλε. Γιατί είσαι τόσο ερεστικός με τον Άρη? Εγώ ερεστικός γιατί? Γιατί δηλαδή επιμένεις να θεωρείς τον Άρη τόσο λίγο, τον κόσμο του? Γενικά δηλαδή αναφέρεσαι στον Άρη και στον κόσμο του. Αυτό άκουσες εσύ? Αυτό άκουσες, ρε φίλε? Δεν είπα εγώ αυτό. Τι λες, δεν μου λες τώρα. Ο άλλος σου είπε τώρα εσύ, ο άλλος ξεκινάει. Βγήκε να μου πει, ναι, βγήκε. Άκου να δεις. Όταν ο άλλος εσένα σου κάνει υπόδειξη να μπει στο Google και να δεις τους τίτλους, ναι, το γυρνάς να μου στον Καρσιλωμά. Δηλαδή τι μου κάνει υπόδειξη, μου το. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Επειδή. Σου απαντάω, ρε φίλε μου. Άκου. Δεν αφισβητώ κανένα γεγονός. Εγώ δεν θα μου κάνει υπόδειξη. Ξέρω ότι ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα. Τα 2 προπολεμικά και ένα μεταπολεμικά. Το ξέρω αυτό το πράγμα. Δεν θα μου κάνει υπόδειξη να μου πει πάτα στο Google γιατί είσαι από τη Δράμα και δεν ξέρεις να πούμε. Κοίταξε να δεις, φίλε. Ναι. Αυτός έχει το δικαίωμα να σου κάνει την υπόδειξη. Σοβαρά. Ναι. Όσον εσύ λες ότι χαρήκαν οι Αριανοί με την ήττα του Γαύρου, με την νίκη του ΠΑΟ. Εγώ δεν το είπα αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι σήμερα οι Αριανοί φαρμακώθηκαν. Φαρμακώθηκαν, λέει. Άκου τι λέει. Η φανέλα σου, γράφει 1000. Φαρμακώθηκα, λέει, φίλε. Σε λέει ότι φαρμακωθήκατε, αλήθεια, λέει ο Τζόρνταν. Γιατί ψέματα είναι, τι θα τα αρνηθεί. Φαρμακώθηκες, φίλε. Να φαρμακωθώ γιατί, για ποιο πράγμα. Γιατί κέρδισε ο ΠΑΟ και έχασε και ο Ολυμπιακός. Να πες, ναι. Δεν στεναχωρέθηκαν οι Αριανοί τώρα. Πάτε καλά, μιλάμε σοβαρά τώρα. Τι, ξέρω εγώ. Εγώ τραβάω. Εγώ ανεβαίνω το δικό μου γλυκοθά εδώ και 2 χρόνια. Παίζω στη Γάμα Εθνική. Έχω το δικό μου τον πόνο. Θα καθίσω να ασχοληθώ άμα εσύ κερδίσεις. Και που μου λες και που κέρδισες, μπορείς να έρθεις μια τυρόπιτα με την νίκη που έκανε σήμερα στην Τόρφουν. Τι χρυσή σελίδα έγραψες εκεί? Ποια είναι η χρυσή σελίδα? Ότι η Κράσνοντα τερμάτισε πρώτη και εσύ τερμάτισε τρίτη. Ποια είναι η Κράσνοντα? Δηλαδή είδες λοιπόν, μου αποδεικνύεις ότι φαρμακώθηκες κι εσύ. Αν λοιπόν κι εσύ τώρα δεν πιστεύεις ότι είναι μεγάλη νίκη αυτή. Έλα. Τα δικά σου λεγόμενα. Ναι, αν δεν πιστεύεις ότι είναι μεγάλη νίκη αυτή, δηλαδή άμα έτρωγε ο ΠΑΟΚ 5 γκολ τώρα, δεν πανηγύριζες, ρε φίλε? Εγώ για ποιο λόγο να πανηγύρισω την νίκη της Δόρμουντ, ρε φίλε, σαν Έλληνας? Να κάνεις καζούρα τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Δεν μιλάω για σένα, για τον Αριανό λέω εγώ τώρα. Τον οπαδό του Άρη. Κοίταξε να δεις. Τον ΠΑΟΚ πώς θα τον κάνω καζούρα, όταν θα πέσουμε μεταξύ μας. Αν πότε για θα γίνει αυτό? Πότε θα γίνει αυτό? Ο Τέννης ο Νικολαίδης είχε πολύ μεγάλο δίκιο σε μια κουβέντα που είχε πει ότι οι Έλληνες δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο αλλά τη νίκη στο ποδόσφαιρο. Όλα τα άλλα τα παραβλέπουν. Ναι, ενώ... Έχουμε γίνει να πούμε, κατακτήσαμε σκυλάκια κάτω από το τραπέζι, να παίρνουμε ό,τι ψίχουλα μας ρίχνουν και να λέμε ότι είμαστε καλά. Έτσι. Κέρδισε τη φόρμα μου, τι αντίκρισμα είσαι, ρε φίλε. Εγώ κέρδισα... Το πρεστή τη ομάδα, ρε φίλε. Τα λεφτά παίρνει από τη νίκη βαθμού, βέβαια. Μία νίκη χωρίς αντίκρισμα σου δίνει την πρεστίζα. Χωρίς αντίκρισμα. Γιατί έχουμε κάνει, έχεις κάτι αντίκρισμα από αυτή την νίκη, ρε φίλε? Εσύ όταν κέρδισες την Περούτζια, τι αντίκρισμα είχες? Φίλε. Όταν κέρδισες την Περούτζια τότε, τι αντίκρισμα είχες? Δεν πέρασε ένα γύρο παραπάνω. Πέρασε ένα γύρο παραπάνω. Ναι. Γιατί να με στο πάρει έτσι. Εσύ έχεις τη δική σου ιστορία. Εγώ δεν έχω τη δική μου ιστορία. Εγώ δεν έχω τη Σεντετιέν. Εγώ δεν έχω την Ήψος. Πήγες. Εγώ δεν έχω την Πεφίκα. Και τι έκανες. Πήγες τελικό. Δηλαδή τι έκανες. Γιατί εσύ πήγες τελικούς, ρε φίλε. Βαρέθηκες να βλέπεις την ομάδα στους τελικούς. Δηλαδή 2 μέτρα για πράγμα. Τι 2 μέτρα για σου. Κρίμα γιατί είμαστε συνομήλικοι πάνω κάτω. Ναι. Και καλό θα είναι αφού έχεις λόγο στο μικρόφωνο, σε ραδιόφωνο, να μην είσαι τόσο εριστικός, ρε φίλε. Μαγκιά σου και το χέρι. Εριστικός για ποιο πράγμα, ρε φίλε? Είδες λοιπόν που δεν αγαπάς την ομάδα σου. Φυσικά την αγαπάω. Το αγαπώ την ομάδα μου δεν σημαίνει,
δεν σημαίνει ότι υποβαθμίζω τους άλλους. Δεν υποβαθμίζω κανέναν, φίλε. Εγώ έμαθα να σέβομαι, ξέρω τι με γίνεται, αλλά δεν θέλω να υποβαθμίζουν την ομάδα μου. Κατάλαβες. Φίλε, να κάνω μια ερώτηση εγώ στο φίλο από τη Στουτγκάρδη. Σε ένα ραδιόφωνο φιλικά προσκύμενο στον Άρη είχαν συνέντευξη στον Κόκε και οι συντελεστές μου. Ναι. Φίλε, δεν συγχάθηκε στον εαυτό σου. Δεν έκανε έμετο. Δεν έκανε έμετο, ρε φίλε. Αυτό που είπε ο Κόκε ήταν ότι αυτός προσωπικά με τον Γιάννη τον Κόντι είχε πολύ καλή σχέση. Ετοιμαστείτε, φίλε, να τον υποδεχτείτε. Για χαρά. Ετοιμαστείτε να τον υποδεχτείτε στο αεροδρόμιο. Είδομαι. Θα πάρετε και τον Τζαλτίδη εκεί να κρατάει τη σημαία. Μα! Επόμενη γραμμή. Εγώ ήμουνα σε ένα μαγαζίδα το παιχνίδι. Γιάννη. Ναι. Με δύο φίλους μου Αριανούς. Ναι, και στο 85 φύγανε από το γήπεδο. Σκάσανε. Άσως να λένε τώρα. Έλα, φίλε. Έλα, Τζορντάν. Έλα, γουρί. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Γεια σου, ρε Κωστά. Έλα. Λοιπόν, ο Γάβρος, ρε φίλε, έχει 20 χρόνια που συμμετέχει στο Champions League και δεν έχει περάσει ποτέ τον όμιλο. Μια φορά τον όμιλο, ρε φίλε. Τον πέρασε μια φορά. Πότε, ρε. Τον πέρασε μια φορά, πήγε στους. Μια φορά τα 20 χρόνια έχει καταστρέψει τα πάντα και τους πάντες. Έχει καταστρέψει όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ, ό,τι... άμα δεις τη δούλεμα τους κάνουν τα έντυπα τους, σήμερα υπάρχει έντυπο κάτω, ο Γάβρος, που λέει «Όπα, όπα, θέλουμε το Europa», λέει, φωνάζει ο λαός. Ακούς? Τι «όπα, όπα», ρε, και στο Europa να πούμε που φυσικά, περνάζουν, ρε, αμέσως, αποκλείονται αμέσως, ρε, Τζορντά, αυτό έχουμε δει το έργο, να πούμε. Μια loser ομάδα είναι. Loser ομάδα, όπως το λες. Ονειρεύονται. Μα κάνανε τουρέκια με την Άρσενα, λες και η Άρσενα ήταν μια ομάδα της πλάκας, να πούμε. Η Άρσενα, όποτε ήθελε η Άρσενα, σου βάζει 4 γκολ για χαβαλέ, για πλάκα. Μας λέει για τον Ολυμπιακό τώρα. Ρε φίλε, αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε 20 χρόνια το Champions League, θα είχε πάει τώρα ένα ημιτελικό Champions League. Θα ήταν μέσα στους 4, κάποια στιγμή θα είχε φτάσει μέχρι τους 4, Τζόρνταν. Ο ΠΑΟΚ. Τόσα λεφτά που πήραν. 600 εκατομμύρια έχουν πάρει αυτοί εκεί πέρα. 600. Και βγαίνει και κάνει η καζούρα τώρα. Κοίταξε, με το Σεντόνι. Ο πρόεδρος τους, τους το είπε πρόπερσι το καλοκαίρι. Τους έμασε. Άκου, Χριστάκη. Τους έμασε πρόπερσι το καλοκαίρι στο Καρασκάκη, στα VIP αυτά που τα επί, τα διαρκείας που παίρνουν τα ακριβά, και τους είπε: «Έμαθα ότι γκρινιάζετε και θέλετε την ομάδα να την πάμε στο Champions League ψηλά. Εάν θέλετε να προπερπατήσει η ομάδα πιο ψηλά στο Champions League, απαιτούνται, λέει, 250 με 300 εκατομμύρια». Το έκανε, το έδωσε συνέντευξη. Εάν έχετε κάποιον να μπορεί να τα βάλει αυτά τα λεφτά, φέτερ τον, λέει, εδώ πέρα να την πάμε την ομάδα εκεί. Το έπαιρε, παιδί μου, ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι στόχος. Δεν έχουμε δυνατότητες να πρωταγωνιστούμε. Φυσικά. Παραπάνω. Μέχρι εκεί είναι τα τι, αυτό είναι. Δεν υπάρχουμε. Έχεις κάνει τη μεγαλύτερη ήττα ελληνικής ομάδας στα χρονικά του Champions League. Φάγανε 7 γκολ μέσα στη Γιουβέντους. Τι να λέμε τώρα. Και... για την μεγάλη Γιουβέντους. Τι άλλο να γίνει με σένα. Αποκλείεσαι πάντα, αποκλείεσαι στους 9 βαθμούς και στους 10. Είσαι η πιο καταραμένη ομάδα. Η πιο ξεφτυλισμένη ομάδα στην Ελλάδα. Καταλαβες. Έχει καταστρέψει τα πάντα. Τα πάντα και τους πάντες. Παίρνεις τα λεφτά κάθε χρόνο. Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν καλογερόπουλοι, φίλε, ούτε αρετοπουλοί. Στην Ευρώπη βλέπεις, σφύριξε το πέναλτι, κοιτάζαν μεταξύ τους οι άλλοι, κοιτιόντουσαν. Το ελληνικό πρωτάθλημα να γίνει ανταγωνιστικό όπως τα ξένα τα πρωταθλήματα, οι Ιορδάνοι. Ναι. Καταλαβες. Κατάλαβα. Γι' αυτό... Ήρθε η Arsenal εδώ, άκου τώρα να σου πω. Ήρθε η Arsenal, τους έριξε 3 γκολ και λέει η Arsenal. Πρόσεξε να δεις, τους έβαλε 3 γκολ και λέει: «Αυτοί είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα, έχουν σε 12 αγωνιστικές 12 νίκες». Φαντάσου ποιο είναι το ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Ξεφτύλα τελείως. Ξεφτυλίζουν και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και λένε για την ιστορικότερη μία από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του. Όχι, είπανε η μεγαλύτερη νίκη που έγινε, λέει, ελληνικής ομάδος. Ναι, ναι. Τολμήσαν και το είπανε, ναι. Έτσι. Το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος, τολμήσαν και το είπαν. Η μεγαλύτερη νίκη ελληνικής ομάδος, λέει, είναι του Ολυμπιακού με στην Άρσεναλ. Η ομάδα, φίλε, ας μην έχει αντίκρισμα, είναι αυτή του ΠΑΟΚ, η σημερινή. Εγώ είναι, λέω είναι. Είναι για το πρεστής, για το όνομα, έπαιζε στο. Εγώ λέω είναι του ΠΑΟΚ με στην Άρσεναλ. Γιατί δεν είναι του Ηρακλή στην Καρζεσλάουτεν, φίλε, που δεν είχε αντίκρισμα, που κέρδισε να πούμε. Δεν κέρδισε ο Ηρακλή μέσα στην Καρζεσλάουτεν, να πούμε. Ο Ηρακλής ποτέ έπαιξε, ρε, Ευρώπη, έχει να παίξει τη διακοπή. Πήρε διπλό και ο Ηρακλής στην Καρζεσλάουτεν. Πήρε διπλό εκεί, βέβαια. Διπλό. 3-4-2-3. 3 γκολ έριξε την Καρζεσλάουτεν. Φωνάζετε κοτάρες, να πούμε, επόμενη γραμμή. Έλα, ρε. Έλα, και η Κουτσή Μαρία έβαλε 3 γκολ τώρα. Πάμε.
Ναι. Ναι. Καλημέρα. 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 Όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε μέσα στον Άγιαξ 0-1, μπορείτε να μου πείτε το αντίκρισμα ποιο ήτανε? Αποκλεισμός. 0-3 στο επόμενο. 0-3 στη Μεσηλεωφόρο. Έτσι. Ο Άκα, ο Άκα ήταν. Στο Άκα, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Γιατί μιλάτε τότε για μια νίκη δίχως αντίκρισμα? Οι άλλοι λένε, γιατί λένε ένα μήνυμα. Το κακό για τους άλλους είναι ότι δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί έπαιξε με μια οπερομάδα που είχε ενδιαφέρον για να βγει πρώτη και έπαιζαν όλοι πορτοκλασάτη μέσα. Μάλιστα. Με βασικούς έπαιζε. Βέβαια, έχασε ο ΠΑΟΚ από την Μπαρτσελόνα 6-1. Το μόνο. Θόδωρε, 9-0 έχασες και είχε τελειώσει και η κυμολία. 9 γράψανε, δεν ήταν μόνο 9. Είπα, τελείωσε η κυμολία. Ναι. Έπαιζε ο συγχωρεμένος ο πατέρας σου Κωστή. Έπαιζε που να μην έπαιζε. Το σκορ το έμαθες, έτσι. Κοίτα, δεν μπορεί η UEFA να γράψει άλλο. Το ότι πήγανε και παρακαλούσαν στο ημίχρονο να σταματήσουν και οι άλλοι δεν σταματάγανε είναι αλήθεια. Μιλάτε για την Περούτζια και μιλάτε για τον ΠΑΟΚ το 85 όταν πήρε το πρωτάθλημα και την άλλη χρονιά κινδύνευε να πέσει, όπως λέτε κύριε Αριανή. Εκείνη τη χρονιά έπεσε η Περούτζια στη Β' Εθνική. Και δεν ξανανέβηκε. Ξανανέβηκε. Έτσι. Όχι, μιλάτε πέσει. Για τα πρωταθλήματα τα οποία έχετε. Ναι, να τα χαίρεσαι, τα γράφεις στο YouTube, πώς τα λέτε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν γράφει μέσα και της Β' Εθνικής και της Γ'. Τα οποία μπορείτε να μου πείτε αυτά τα άτομα που πήραν αυτά τα τρία πρωταθλήματα. Αν τα γιορτάσατε ποτέ, ναι. Αν τα τιμήσατε ποτέ, όπως το Λαμπριάκο. Πού το θυμήθηκες το Λαμπριάκο, ρε. Τι ζύμη έχει αυτό το ψωμί, πού το θυμήθηκες το Λαμπριάκο, ρε. 20-25 άτομα δεν αντιπροσωπεύουν τον Άρη. 40-50 άτομα στο Βόλο αντιπροσωπεύανε τον ΠΑΟ. Άντε μπράβο, πες του τα. Ε. Αυτό για τον Θόδωρο, ε. Ναι, βέβαια, πες του τα. Φυσικά. Όχι μόνο για τον Θόδωρο, για όλους. Για αυτούς που τα πιστεύουν. Τους Αριανούς που βγαίνουν και μιλάνε. Γιατί το πανό του Βόλου του προσέξατε. Αν θα πάτε στο Βόλο, μήπως βρείτε καμιά μεγάλη κασέτα που βγαίνανε την Κίτη Μακρόσθενη, τις άσπρες. Να μας πείτε τι έγινε κύριοι. Μα ήδη... 800 άτομα θα ήταν στον Ντόρτμουντ σήμερα, έτσι. Η ανταπόκριση που είχατε από τη Γερμανία. Ραπτόπουλε, πες τους στην εντεκάδα της Ντόρτμουντ σήμερα και τις αλλαγές. Πες το. Κοντά στις 7.000 ήτανε. Πάνω από 6 ήτανε. 800 δεν θα ήτανε. Κύριοι από τη Γερμανία. Έσως. Που ψάχνετε να βρείτε, το πανό. Να σου πω εντεκάδα θέλεις. Όχι, δεν θέλω τίποτε. Σε αυτούς απαντάω, Τζόρνταν, εγώ. Σε αυτούς. Και φυσικά δεν ήταν μεγάλη νίκη. Νίκη για τον ΠΑΟΚ ήταν, για κανέναν άλλο. Και κοροϊδηλίκη την πήρε την νίκη. Τζάμπα την πήρε. Την νίκη. Κάτσε χάσε ρε ΠΑΟΚ. Και τι έγινε. Απολύεσαι. Ούστα από εδώ, ε. Βάλε και το άλλο ρε Σιγιάννη, ένα αυτό που λέει, ένα φάτο, ναι. Ε! Γιατί να δώσεις βαθμούς στην Ελλάδα ρε εσύ, όχι στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό. Βγαίναν και κοροϊδεύανε χθες, γιατί τους πειράζανε οι παοξίδες. Σήμερα γιατί δεν βγαίνουνε. Φάγανε. Ε, σκάσανε. Σκάσανε. Βγαίνει ο άλλος ο Γιάννης, ο Στραβάνης, να πούμε ρε Σικαμόρα, παίρνεις μέρα να δούμε τη λιβαδιά και ψάχνουμε... Τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαδιά. Ε, έχω πάρει καλά πρωτάθλημα, ρε εσείς στραβοστόμιδες. Με αυτά που πήρατε εσείς. Μπορείτε να μου πείτε. Ναι, ρε Θοδωρά, φάγαμε 4 σε τελικούς. Πόσες φορές κατέβηκες εσύ και αν κέρδισα κι εγώ με τελικό 4-2. Μπορείς να μας πεις. Τώρα το πεις καλά. Τώρα το πεις καλά, για χαμένου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε. Ή διάλειμμα έχουμε. Ραπτόπουλε και Τζόρνταν, η Ντόρτμουντ και να νικούσε σήμερα τον ΠΑΟΚ, πάλι δεύτερη θα έβγαινε, γιατί νίκησε εκεί η Κράσνονταρ. Ε, και τι έγινε. Ήξερε ότι κέρδισε η Κράσνονταρ. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε. Είμαι εγώ. Είσαι εσύ. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Λοιπόν, Ραπτόπουλο Μαριανός. Μάλιστα, κύριε. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ. Μετράει η νίκη για το πρεστίζ του συλλόγου. Ας ήταν και αδιάφοροι Ντόρτμουντ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα να περιλάβω πρώτα σένα και μετά τον Τζόρνταν να την παράδεισαι όλο. Μάλιστα. Εσένα πρώτα σε κάνω κριτική, θέλω. Μπορώ. Μπορείς.
Ωραία. Ναι. Έχεις λες αρχείο μεγάλο όλα από το ποδόσφαιρο. Ποια είπες ήταν η μεγαλύτερη ήττα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη? Το 6-1 από την Μπαρτσελόνα. Εγώ άμα σου πω ότι είναι το 1965-1966 κύπελο εκθέσεων στη Wiener Sport Club στην Αυστρία 6-0, θα με κάνεις ένα τραπεζάκι. 1964-65 ΠΑΟΚ δεν έπαιξε. 65-66 κύπελο εκθέσεων. Wiener Sport Club 6-0. 6 φάγατε. 2-1 κέρδισε στην Τούμπα και 6-0 στην Αυστρία. Έτσι να τα κοιτάμε αυτά, γιατί κάνεις και κουμπί και είσαι και πρώτος στην εκκρεμωτικότητα. Πάμε στο Τζόρνα τώρα. Τζόρνα. Πάμε. Ναι, αν κοίταξε. Ναι, ναι, ναι. Μετά την Περούτζια, η μεγαλύτερη πρόκληση. Πώς την είπες την ομάδα? Wiener. Wiener. Wiener Sport Club. Club. Ναι. Μάλιστα. Club. Wiener Sport Club, ναι. Sport Club, ναι, ναι, ναι. Τέλος ναι, ναι, πάντων, εντάξει, μπορεί. Μπορεί. Τζόρνταν, είπες μετά την Περούτζια είναι η Ατλέτικο. Όχι, δεν είπα μετά την Περούτζια. Όχι, δεν είπα, δεν είπα. Δεν είπα αυτό. Όχι, όχι. Δεν... Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είπα. Καλά. Κάτσε να μιλήσω, ρε φίλε. Μισό λεπτό. Εγώ είπα, σε αντιπαράθεση με τον φίλο τον Αριανού, λέω καλά που κερδίσατε και στη Μαδρίτη την Αθλέτικο και αφήσατε την Περούτζια και μετά πιάσατε την Αθλέτικο. Τώρα πιο μεγάλη η Σαραγώσα είναι η Αθλέτικο. Η Σαραγώσα το 1995 ναι. Πήρε τον κύπελο κυπελούχο και κέρδισε την Εύρο. Ωραία. Τώρα πιο μεγάλη ποια είναι η Σαραγώσα. Μισό λεπτό. Από τη Σαραγώσα έχει μεγαλύτερη φανέλα. Δεν μου λες. Από τη Σαραγώσα φυσικά ρε. Φίλε. Πήρε τον κύπελο κυπελούχο το 1995. Σαραγώσα. Και όταν παίξαμε τη Σαραγώσα είχε το Μιλίτο, τον Αλεσάντρο, ναι. 80 εκατομμύρια μπάτζετ. Ωραία. Εγώ άλλο σου λέω. Γιατί ρε παιδιά να υποτιμάτε τώρα. Η Σαραγώσα είναι πιο μεγάλη από την Αθλέτικο. Να μιλάμε για τη Σαραγώσα μα είναι. Τι πιο μεγάλη φανέλα. Ναι. Όχι, αλλά είναι. Αυτό σου είπα εγώ, ρε φίλε. Η Αθλέτικο δεν είναι πιο μεγάλη. Φυσικά και είναι. 30 χρόνια, 40 χρόνια. Όταν πήγαμε τη Σαραγώσα όμω, ήταν τότε στην Ισπανία μια τέταρτη δύναμη. Ναι, ρε παλικάρι μου, τώρα εγώ άλλο λέω. Λέγατε για την Περούτζια. Εντάξει. Λέγατε για την Περούτζια τόσα χρόνια και ήρθε μετά η. Την Μπεφίκα που την αποκλείσαμε. Έχει δύο ευρωπαϊκά πρωταθλητριών. Δύο κύπελα πρωταθλητών Ευρώπη στην Μπεφίκα. Έχει φυσικά. Ο Εθνό Αστέρα έχει κύπελα πρωταθλητριών. Το κερδίσα 3-0 μες στο Χαριλάου. Εντάξει, τώρα είναι η Αθλητικό Μαδρίτη πιο μεγάλη. Ναι, παιδιά, εντάξει, ναι. Δηλαδή, και πιο πρόσφατη, ας πούμε. Πάνω στον οπαδισμό τώρα, να μην. Και πιο πρόσφατη. Ναι. Το λέει ο Αριανός αυτό, ρε. Επέκλεισα την Αθλητικό Μαδρίτη, λέει. Κατάλαβες. Κέρδισε την αποκλείσαμε. Αυτό, πάνω σε αυτό είναι και το τελευταίο, το πρόσφατο, ας πούμε. Είναι και το πρόσφατο, το τελευταίο. Μετά δεν έγινε κάτι πιο αυτό. Έγινε. Ναι, εσείς εντάξει σήμερα και εμείς, αλλά ήσασταν αποκλεισμένοι από την Καπάλα και την Κράφη. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ έπαιξε πιο μεγάλα παιχνίδια, ρε φίλε. Δεν είναι. Από ποιον λέω, τι πιο μεγάλα. Από τον Άρη, πιο σημαντικά παιχνίδια, πιο μεγάλα. Πιο πολλά εννοείς. Και πιο πολλά και με πιο μεγάλες ομάδες τώρα, ας πούμε. Δεν μπορώ να συγκρίνω τώρα την Αθλέτικο Μαδρίτη, ας πούμε, τώρα, ας πούμε, με την Νάπολη του τότε. Έχατε 5-2 με τη Μαδρίτη. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Άρα, εγώ είμαι καλύτερη ομάδα από σένα. Άλλο σου λέω. Καμιά φορά βάζει αυτή τη λογική. Όχι. Ο Ολυμπιακός 4. Ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, έπαιξε πιο πολλά παιχνίδια με πιο μεγάλες ομάδες. Αυτό το είπα και εγώ πριν, ναι. Πιο πολλά, ναι. Και πιο μεγάλες ομάδες, ας πούμε. Ποιες είναι πιο μεγάλες? Έπαιξε με την Νάπολη του Μαραντόνα, ας πούμε, του Καρέκα, του Αλεμάου εκείνο. Και εγώ έπαιξα με την Γιουβέντους παλιά, με την Τζέλσι. Έπαιξα τώρα να σε λέω ποιες έπαιξα. Τέλος πάντων. Με τον Κότη τι έγινε, να τον φέρουμε πίσω. Πασαροδρόμιο, χειροκροτήσουμε παρέα. Αυτό που λέω, εγώ το ράδιο που λέω ούτε καν ξέρω σε ποια συχνότητα εκπέμπει. Οπότε άσε τώρα. Αυτά τώρα που τα λες, να τσιγκλίζει, άσε. Καλά. Θα δεις τι θα γίνει, άσε. Τέλος πάντων. Θα τα φιλιά. Yeah, yeah. Φιλιά. Εκείνη τη χρονιά που αποκλείσατε τη Σαραγώσα, βρε Ριανέ, έπεσε λέει η Σαραγώσα. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή, ναι. Με σαν όνομα τη λέω. Ναι. Ναι. Κοτσό. Μάλιστα. Έλα ρε, Μαντερνάς από Περέα. Καλώς το Μανταρίνα. Γεια σου Τζόρνταν. Γεια σου παλικάρι μου. Τι λέει, ησυχία. Ησυχία. Ησυχία, ησυχία. Δεν μας αρέσει η ησυχία. Για την κάνουμε τη σύνηση, είναι φασαρία. Καλά. Ησυχία. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για το ματσάκι. Καταρχάς, δεν μου άρεσαν οι αλλαγές του Τούντορ. Δηλαδή. Δηλαδή. Βάζεις μέσα το Σάμπο, έτσι. Ποιον έβγαλε. Στη θέση. Δεν ξέρεις. Για να βάλει το Σάμπο, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρεις σε ποια θέση έβγαλε και έβαλε το Σάμπο και κρίνεις την αλλαγή. Άρα είσαι απαράδεκτος. Για ποιο λόγο? Έβγαλε τον Μπερμπάτοφ και έβαλε το Σάμπο. Καλή κίνηση έκανε. Ωραία, ναι. Συμφωνώ στο ότι έβγαλε τον Μπερμπάτοφ. Δηλαδή είναι επιθετικός. Θα βάλεις έναν παίχτη για να παίξεις πιο πίσω, ναι. Αλλά γιατί να βάλεις το Σάμπο? Ο Σάμπο πιστεύω ότι δεν έχει τα τρεξίματα
για να ανταπεξέλθει. Γιατί όταν το βάρεις με τον Τζίμι Ροτ μαζί, τον Τζιόλι και τον Γκάτσε, τον κάνεις πολύ πολύτιμο. Και ας μην είναι γρήγορος πολύ και τα λοιπά. Το κατάλαβες. Τώρα σαν εξάρι, σαν οχτάρι. Α, το αν παίζω με ένα αμυντικό χαφ οχτάρι, με ένα αμυντικό χαφ εξάρι, τον Γκάτσε. Με ένα οχτάρι ακόμα τον Τζίμι Ροτ. Και με ένα οχτάρι πάλι τον πώς το λένε, τον Σάμπο, κλειδώνω το κέντρο μου, κλείνω τους χώρους, βγάζω τον αργό Μπερμπάντοφ, βγάζω τον κουρασμένο Μακ και πετάω ο Σέντερφορ το Μιστακίδη. Τι να κάνω άλλο, δεν μπορώ να παίξω πιο ορθολογιστικό ποδόσφαιρο. Δεν με παίρνει. Ωραία, εγώ πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να βάζει τον Κολάσα. Ο Γκολάσα δεν ήταν στην Αποστολή, δεν είναι δηλωμένος. Α, αυτό δεν το έχει. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, αυτό σου έχει όλη μέρα και του βλέπει και στις προπονήσεις. Τι να σου πει. Λοιπόν, για το Μιστακίδη. Τον πιστεύει πάντως ο Σάμπου. Εντάξει, το παιδί φαίνεται, έχει την πάσα και θα συμφωνήσω μαζί στο ότι είναι παίχτης που πρέπει να παίζει δεκάρι. Ρε φίλε, να σου πω κάτι, μισό λεπτό λίγο. Με δύο κινήσεις σήμερα ο Πάο κανέβηκε επίπεδο, το είδες. Με το Μιστακίδη και με τον Τζίμερο. Άμα δεις Τζόρταν και τα. Σταμάτα ρε Τζόρταν, ανέβηκε επίπεδο. Εγώ αυτό είδα, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα να βγάλει μια αντεπίδεση. Τι επίπεδο άλλαξε. Κλείστηκε στα 30 μέτρα, δεν έβγαλε κόντρα επιθέσεις, χάσαν οι Έλτσεφ και τι επίπεδο ανέβασε. Τι κόντρα επιθέσεις να βγάλει. Εκ του ασφαλούς πήγαινε η μπάλα. Δεν. Ο Πάοκ για μένα στάθηκε πάρα πολύ μικρό στον αγωνιστικό χώρο. Όχι γιατί αμυνόταν στα 30 μέτρα, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει από την περιοχή την μπάλα και να την κρατήσει. Ή να τη βγάλει στην κόντρα. Και ο Τζίμιρο. Στο Τζίμιρο. Με 80-20 κατοχή, πού τον είδε τον Τζίμιρο τεσί. Ο Τζίμιρο έβγαλε. Με 80-20 κατοχή, πού τον είδε τον Τζίμιρο τεσί. Πού τον είδε. Ο Τζίμιρο έκανε την αθόρυβη δουλειά, Κωστά. Έκανε την αθόρυβη δουλειά. Εσύ, ο Χαφ που κόβει και δεν έχει στήριγμα στο επιθετικό κομμάτι, είναι μισή δουλειά. Το κατάλαβε. Κρατάει την μπάλα, κύριε φίλε. Κρατούσαν την μπάλα, κύριε. Ποια κρατούσανε την μπάλα, ρε, που στη δεύτερη πάσα στον άντρα. Ποια μπάλα κρατούσανε, ρε. Τρελό. Διόλη και ο Τσίμιρο ήταν, αυτοί οι δύο ήταν. Ποιο Διόλη πήγανε κολλήσα στα σέντερ μπακ, ρε. Ποιο Τσίμιρο, ρε. Όλη δουλειά είναι ο Μακ, ο Μαλεζά στα στόπερ, ο Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα ήταν ωραίο. Ο Μιστακίδη, αυτή ήταν η ιστορία. Ο Μιστακίδη έτρεξε πιο πολύ από όλου. Και σε λάθος θες. Περισσότερα χιλιόμετρα. Και σε λάθος θες. Έτσι. Αλλά και στα πλάγια πιστεύω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ο Μιστακίδης. Δηλαδή το παιδί μια χαρά στάθηκε. Δεν ξέρω. Στο μαρκάρισμα, δεν μπορεί να παίξει σαν τον Κίζιου. Ναι, δεν μπορεί να παίξει σαν τον Ροντρίγκες. Στα μαρκαρίσματα ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σου. Λοιπόν, αλλά έκανε κάποια καθοριστικά κοψίματα, έτσι. Να σου πω δηλαδή, μια θέση, να σου πω μια θέση που θέλω να το δω τον Μιστακίδη. 4-2-3-1 έξω αριστερά. 4-2-3-1 έξω δεξιά. Σαν εξτρέμ. 3-5, ναι. 3-5-2 δεκάρι. 4-2-3-1 πίσω από τον Μπερμπάντοφ. 4-2-3-1 πίσω από τον Κλάους. Εκεί να τον δω. Τώρα μπακ. Τέλος πάντων. Δεν έχει δείξει πάντως ότι έχει τη σέντρα. Δηλαδή αυτή η σέντρα εκτός. Κάτσε ρε φίλε, έπαιξε το παιδάκι 6 μάτς και βγάλε 10 κάθετες. Άσε, περίμενα να το δούμε σε άλλες συνθήκες παιχνιδιού, μην βιαζόμαστε. Εγώ φίλε. Το παλικάρι φάνηκε από το καλοκαίρι, έτσι, από τα πρώτα μάτς. Πάρ την μπάσα, ξανά πάρ την μπάσα. Έχει βγάλει 8 τετατέτ. Τετατέτ παρεβάλλε. Βλέπει μπάλα, βλέπει γήπεδο. Εντάξει, ναι. Το έχει, ναι. Τώρα τι να πω για τα ταγάρια του Αριανού που. Κράζουνε και ζηλεύουνε, τι να λένε. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια ιστορική νίκη, η οποία για πολλά χρόνια, θα κουβεντιάζεται, θα μνημονεύεται που λένε. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η επόμενη μεγάλη νίκη, και αυτή θα γραφτεί στην ιστορία του φυσικά. Εννοείται. Άντε μπράβο. Το δευτέρι γράφει. Δυστυχώς, όποιος δεν μπορεί να το αναγνωρίσει, είναι πολύ φανατισμένος, ας πούμε, με την ομάδα του, δεν μπορεί να το χωνέψει. Δυστυχώς δηλαδή. Γιατί εγώ να σου πω κάτι, και ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό, τι μπορώ να πω δηλαδή τώρα για τον Παναθηναϊκό που έκανε μεγάλες νίκες έξω. Ή ο Ολυμπιακός που κέρδισε την Ντόρτμουντ. Το Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Τι να λέμε τώρα, να λέμε άλλα. Αυτά να τα λέμε, εντάξει. Γιατί ο Παναθηναϊκός τότε επί Βαζέχα εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να την πιάσει. Εντάξει, έπαιρνε και λίγο τα σφυρίγματα. Ποιο ξέρει τι παίζονταν από πίσω, τι συμφέροντα τότε. Έπαιζε και μπάλα, ρε φίλε. Ποια χούντα, στο πρόσφατο παρελθόν, λέγω τώρα πριν 10 χρόνια, 15.
Ολυμπιακός τι να μου πει για την Ευρώπη, ρε φίλε. Τα τάλιρα που τρώγε και τα ντόρτια στη Μόλτε και στη Ρόζερμπουργκ και παντού, να πούμε. Για τα φράγκα που κάνει γύρω κάθε χρόνο ο Γαύρος. Βρε, μια φορά πήγαν προκριματικά, τους ξεφτέλησε η ανόρθωση τώρα. Τι να με πούνε αυτοί τώρα. Ο Κεσπάγια να πούμε. Τι να με πούνε, και τους πούλησαν και τρέλα, δεν θέλαν να τους πάνε στον Πειραιά να τους βάλουν μέσα. Και κάναν δύο τηλέφωνα στην UEFA και αμέσως ανοίξαν οι πόρτες όλες τώρα. Έκλεισες. Πάμε στους πέντε τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Μόλις χάσουν το πρώτο πρωτάθλημα εδώ, τότε θα αρχίσουν να τα κράζουν. Μάτα βρε Τζόρνταν, εγώ. Εσύ είσαι, εσύ είσαι. Έλα, γεια σας. Σάββας, από Σταυρούπολη. Μέσα ή έξω. Μέσα. Μέσα, ψάρε Τζόρνταν, και εσύ βρούτε. Έχουμε τον Βαγγέλη από τον Πειραιά. Πώς γίνεται. Ναι. Δεν ξέρω, τυχαία γίνεται. Πρώτο τελευταίος, εγώ τελευταίος αυτός. Να δεις το αν έχεις να δευτερολογήσεις το χρόνο. Παπ, για το πανό. Καλά ρε Ευαγγέλη. Το πανό είπες ότι είναι στο δωμάτιο παραπώνων. Και χθες Αβούλη που το είσαι κρυμμένο, που είσαι φίλος του Μάκη. Και εγώ δεν είμαι αρχιστράτηγος ποτέ. Αρχιστράτηγος ήταν ο Μάκης. Και όσο τι ποιον μου είπε, το δικό με το Μασκοφόρο, άντε αυτά έχετε συνά παιδιά αύριο στην Κερκίδα ηγέτες τώρα, Μασκοφόρο Τασούλης τώρα. Εντάξει τώρα, μην κάνουμε και εσώ. Άντε σε παρακαλώ τώρα, εντάξει, όχι εσένα. Δεν μου λες τώρα. Λοιπόν, δεν μου λες τώρα. Λοιπόν, για τον Τζόρνταν, μια συμβουλή. Ρε Τζόρνταν. Έλα. Γιατί δεν σε απαντάς έξω και ενώ γνωρίζεις. Πες, ρε παιδιά, μια και εγώ δεν ξέρω αυτή τη δράμα. Τσικούγκλ, πώς το λένε. Άσε τώρα, τι να με πούνε αυτοί, βρε. Δεν θέλω να ρε. Τι να με πούνε, βρε τώρα. Ειδήσει ένα χρόνο πίσω του λέω, ρε τώρα. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Πάτα το Google σου έφαπε και δίνει σου κάθε κράτο. Ναι, πόσα τρώνε. Στην κάπου τα χρήματα, ποιοι πήρανε. Το 59 και ντέφε στην Ελλάδα. Δυστυχώς δημιουργήθηκε. Είναι πέντε οι ομάδες. Οι Big Five στην Ελλάδα πώς είναι. Τα άλλα ήταν πανελλήνια, πήρε και ο Θερμαϊκός και ο Μέγα Αλέξανδρος. Στα Σφαγεία εκεί η ομάδα, η υπόξη, ο Κρίνς, πήρε πρωτάθλημα. Όχι πανελλήνια, ναι. Ήταν, πώς θα λένε. Ποια αύριο, όχι πέτσινα εκείνα, εκείνα ήταν πανελλήνια, τοπικά. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη ποιος έβγαινε πρώτος, εντάξει, μετά ποιος έβγαινε από την Πειραιά. Παίζανε μεταξύ τους. Παίζανε μετά μεταξύ τους ένας από εδώ, ένας από εκεί, με το μυαλό τους. Και άλλο πάντων. Οι μπάλες ακόμα πάνω είχαν γίνει το βουζούν. Κάτσε ρε, εσείς δεν παίζατε εκεί μαζί τους. Ναι ρε φίλε. Εμείς ήρθαμε με τα κάρα αδελφέ. Με τα κάρα. Ήρθαμε από τα κάρα βρε, χωριάτες όπως ήρθαμε να φύγουμε. Άλλος είναι στην τρίτη εθνική περίμενε με το Χαράδρας. Τι λέει το με τον Αετό Χαράδρας παίζει. Και δεν εντρέπεται να πει με τον Αετό Χαράδρα. Τον Πεκιαστή. Γιατί αυτό όπως είπε είναι μια ιστορική όπως θα του κάνουμε νίκη. Ναι, είναι ξεφτύλα να μην το αναγνωρίσει. Έτσι. Ρίξαμε και εμείς δύο εδώ πέρα. Ναι, αλλά χάσαμε εκεί. Κάναμε μια ένταση. Στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Εδώ χάσαμε. Του Δημόπουλου. Εδώ. Στα πέναλτι χάσαμε. Εδώ. Και άμα ήταν, συγγνώμη λίγο, μπούφο ο Σίγκα και θέλει δύο τρίπλε παραπάνω τον εαυτό του να κάνει. Έχει δίκιο. Δεν το φταίω εγώ. Στην παράτα πήγε. Λοιπόν. Αδερφέ Βαγγέλα, δεν μου τελείωσε η κάρτα χθες. Πάτσε με το αυτί μου, το τρανό, το βοντιακό. Καταλάβωσα γιατί έχω από αυτά τα... Μου κάνει δώρο ένας φίλος. Τα χαϊδευτικά τηλέφωνα μου, πώς τα λένε. Γιατί εσείς αυτού κάτω, είναι όπλουτοι στον Πειραιά, ειδικά σαν και εσένα που ηρωνεύεσαι ομού την πόλη, ομοθυμαδών όλη την πόλη. Εσείς εκεί το καράβι δεν έχετε κάποτε, είπες και μαγνημένα. Οι δικές μας γυναίκες εδώ πάνω έχουν, πώς το είπες για τα εσόρχά τους, πώς είχαν στους δικές μας, πλαστικά και τα λοιπά. Άσε μας ενιόπλουτε, άσε μας βρε κρυφό αργιανέ τον πόνο σου τώρα. Ραπ, μάλιστα, θα μου κάνεις μια χάρη. Μάλιστα κύριε. Κάνε μια πρόταση τον αδελφό Βαγγέλη, ξέρεις εγώ ποτέ δεν υπήρχω. Ποιο να κάνω πρόταση? Τον Βαγγέλη. Ποιο Βαγγέλη? Να κάνουμε debate. Debate. Έλα τώρα. Debate. Ένα βράδυ στην Καστέλα. Debate, ε. Θέλει debate ο φίλος. Debate λέγεται. Εγώ τηλεμαχία στην τηλεόραση, ραδιομαχία. Τον Νικόλα να τον φωνάξω, τον Νικόλα. Α, ναι, πες ο Παπανδρέου, πες. Α, και όπως είπε και ο Αργιανός, 40 δεν. Εάν πήγε ο Νίκος μόνος του και αν υπάρχει δήλωση του Μάκη, γιατί άκουσα αυτή μετά από μένα ότι
ανά που το λένε οι δύο. Είπε ο Μάκης ποτέ ότι πήγαμε στο Βόλο διανομένα. Εγώ σου είπα στο φιλάθρο, το βλέπαμε όλοι μαζί. Δηλαδή, κάνατε και πράγματα κρυφά από το Μάκη. Όχι. Ανέκανε ο Νίκος με την τρέλα του, αλλά όποιος συλλαμβανότανε, η ποινή ήταν, ξέρεις. Και ας παραδεχτώ εγώ, αν μου πούνε ότι ξέρουν τον Μάκη, ποιον τον παρατσούκλει το άλλο του Μάκη. Εγώ δηλαδή, το ξέρω. Δηλαδή, είπα, οξύρισε... Δεν το λέω. Όχι, εγώ το πω. Τρώγεται. Ο Κεφτές. Και το λόγο εξήγησε τον Κώστα. Δεν το λέω τώρα αυτό. Όχι, στον αέρα. Δηλαδή ο Μάκης είχε άγνοια για τον Βόλο. Δεν σου είπα, ρε Κώστα, συγγνώμη για τώρα. Όχι, ρε παιδί μου, είχε άγνοια. Όχι, δεν μιλάω έτσι. Εγώ δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Είχε άγνοια ο Μάκης για τον Βόλο, να ξέρω. Όχι μόνο, και όλη η ηγετική ομάδα. 30-40 άτομα. Δεν ξέρανε δηλαδή. Το φιλάθλον, και μόλις το είδα. Και εγώ είμαι σίγουρος. Α, πούμε να το δω τον Νίκο, θα το δω. Πάμε στο Μετρόπολη να τα καθαρίσουμε. Τώρα το πανό αυτό που είναι φυλαγμένο. Ναι. Αυτοί το κάνανε, προβοκάτσια κάνανε, που άμα το έχουνε, φαντάσου, δεν το έχουνε. Σάβα λέει, φέρτε που ζει στο Καλατάσιο. Καλατάσιο λέγεται, χόβλα. Έχω όπλα από τον Εύωσμο, πήγε στον Πειραιά. Δηλαδή τώρα θες να πεις ότι... Λέσκεσαι του Bill Gates οδηγός, βρε. Τώρα δηλαδή... Λέσκεσαι του Bill Gates. Τώρα ζητάτε... Το χτυπάς. Τώρα ζητάτε, δηλαδή, τώρα ζητάτε συγγνώμη για τον πανό, για να καταλάβω. Όχι ρε, σου λέει. Τι έγινε. Αντίστο συγγνώμη για κάτι που έκανα, ναι. Για κάτι που δεν έκανα, για ποιο λόγο. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή δεν ήταν παοξίδες αυτοί που το βάλανε. Στο έχω ξαναπεί. Εάν ήταν ένας χαζός, και αυτός αν ήταν. Θα ήταν ο Νίκος. Δηλαδή δεν ο Νίκος ήταν... Ο Νίκος ήταν επικηρυγμένα, βρε. Είμαστε 30-40 άτομα από τις κίνες αυτούς. Δηλαδή ο συγχωρεμένος ο Παρασίδης χαζός ήταν, δηλαδή. Εγώ να πω το άλλο, ρε φίλε. Ο Παρασίδης, περίμενε, ρε. Ο Βερνάρδος. Ο Σπυριδάκης. Μα δεν πήγαμε σήμερα, πήγαμε γη. Ο Βερνάρδος που είναι, ρε φίλε. Ο Ηράκλης. Ο Βερνάρδος, okay. Το ξέρω. Κολχικό, πού είναι αυτός. Ο Ηράκλης, ο Παλαιστής. Δεν μου λες, όταν σκάρφωσε Πουλινάς. Τώρα βγει ο Νίκος. Συγγνώμη λίγο. Τώρα αυτά που με λες τώρα. Ποιος έκρυβε, έλα. Τώρα αυτά που με λες τώρα, ο Βενάρδος τώρα. Τον Παναγιώτη τον βλέπεις τον Βενάρδο. Δεν το ξέρουν τον Βενάρδο. Πού είναι αυτός, ρε, πού είναι να το δω. Έχω χρόνια να το δω. Παντρεύτηκε. Πού είναι, πάλι. Στην Ηλίουπολη. Φτάνει. Δηλαδή λέει τώρα ο φίλος του Πάου, από τη Σταυρούπολη, ότι κάποιοι ηλίθιοι, λέει. Όχι, δεν είπε έτσι. Πήγανε, λέει, στο Βόλο. Εγώ το λέω αλλιώς. Κάποιοι βλαμμένοι παοξίδες πήγαν στο Βόλο και βάλαν το πανό. Άρα οι παοξίδες που βάλαν το πανό εκεί για τον φίλο είναι βλαμμένοι. Όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό είπε, τι... αυτοί οι 50 εκπροσωπούν τώρα ολόκληρο λαό. Λέω εγώ τώρα. Τι να εκπροσωπούν. Πώς ήταν εκεί στο Βόλο. Εγώ λέω έγινε αυτό. Πώς ήταν. Αυτός λέει ήταν βλαμμένοι. Όχι, αυτοί οι 50 που λέτε ότι ήταν εκεί. Δεν πήραν από τον αρχηγό έγκριση, το κάνουν κρυφάλι. Λοιπόν. Κάτσε ρε φίλο, πάω και έχει 2 εκατομμύρια κόσμο. Αυτοί δηλαδή εκπροσωπούν όλο τον λαό, δεν κατάλαβα εγώ. Άρα αυτή είναι χαρά. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να έγινε να πούμε για μια καζούρα εκεί οπαδική μεταξύ του. Ναι. Άρα είναι βλάκε. Εγώ δεν το υιοθετώ αυτό. Ότι είναι βλάκε. Ναι, δεν είναι φυσικά. Αυτό του είπε. Εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα. Όχι, τέλειω. Ναι. Ούτε έτσι ούτε αλλιώ εσύ. Εγώ λέω το εξή. Αυτοί οι 50, α πούμε, ότι έγινε αυτό, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι, ήμουνα και πιτσιρίκο τότε. Λοιπόν, και έγινε αυτό το πράγμα, εμένα δεν με εκφράζουν αυτοί. Πώς το λένε. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το πράγμα. Έγραφε θύρα 4 εκεί. Ναι, εμένα δεν με εκφράζει, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Τι να κάνω εγώ. Καλημέρα. Τώρα. Ναι. Δηλαδή σε πειράζει τώρα που βγάλατε με τους Ολυμπιακούς ένα πανό, αδελφό. Όχι, ρε φίλε. Δεν με... Φυσικά με πειράζει εμένα. Φυσικά. Επειδή, εγώ είμαι αντίθετο σε αυτό. Επειδή αδελφοποιηθήκατε με τον Ολυμπιακό. Φίλε, με τον Ολυμπιακό ποτέ δεν. Πώς δεν, τι. Για μένα εχθρό μου είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά... Εγώ μεγάλωσα στην επαρχία. Ναι, αλλά, αδελφό... Κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη δεν τότε. Ξέρω. Κατέβαινα σε παιχνίδι του πρώτα του Ολυμπιακού. Το πρώτο μάτι του χρόνου ήταν για μένα Ολυμπιακό. Παιδί μου, η ιστορία έγραφε ότι αδελφοποιηθήκατε με τον Ολυμπιακό. Άσε τώρα, ποια ιστορία. Ποια ιστορία. Που έχει γράψει. Ποια ιστορία, τι γράφεται με 50 άτομα, ρε φίλε. Τέλειος. Εκεί θε, γιατί, αυτή η ομάδα γέννησε και γεννάει συνέχεια γενιές οπαδών. Δεν κατάλαβα. Πώς θα γίνει τώρα. Μάλιστα. Ποιο ρωτήσαν αυτοί οι 50 και το βάλαν αυτό το πανό. Ρωτήσανε την κοινή γνώμη γενικά. Το σύνδεσμο. Πάμε. Ναι, έκαναν το δικό του το προσωπικό. Έπρεπε να κάνω κανένα δημοψήφισμα. Άλλο λέω, για να εκφράσει και εμένα, ρε φίλε. Και άμα έβγαινε όχι το δημοψήφισμα και το έκανε σαν τον Τζίπρο άλλο και πήγε και έλεγε ναι. Καλημέρα. Επόμενο φίλο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλημέρα. 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 Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Δεν μου λες. Ναι.
συντελεστές εκπομπής στο γέλο είπανε αυτό το πράγμα. Τι είπαν αυτό το πράγμα? Για το... Χαρούλες για τον Κόντι κάνανε. Άσε τις χαρούλες, εσύ το άκουσες? Βέβαια, και τι καλός άνθρωπος. Εγώ άκουσα, ναι, επειδή άκουσα εγώ την εκπομπή. Μάλιστα. Ο Κόπ και το είπε, ας πούμε, ότι ήταν εντάξει μαζί μου ο Κόντις. Καλός άνθρωπος. Δεν είπε, ο Μίστερ για Γιάννης. Για τον Κόκκι μπορεί να είναι, ρε φίλε. Α. Και σας, γιατί τον έφερα και σας, και σας ο Κόκκι είναι ο ηγέτης. Έχασε κιλά, δεν έχασε κιλά, ανέβασε γραμμάρια, θα παίξει ο Κόκκι. Έχετε πρίξει τον Αναστόπουλο το μουστάκι να τον βάλει να παίξει. Άσχετα το ένα με το εντάξει. Προσωπική του τέτοια ήταν. Προσωπικό του ήταν. Και οι συντελεστές κοτάρες δεν τους είδαν να αντιδράνε. Δεν τους είδαν να αντιδράνε τους συντελεστές. Άκουσε με λίγο. Ναι. Ο Κόκκι όταν έφυγε στον Τάλας, ναι, όταν έφυγε στον Τάλας ο Κόκερ, εκεί δεν πήγε. Ναι. Όταν έφυγε στον Τάλας ο Κόκερ, στο Χιούστον. Άφησε συμβόλαιο να πούμε 650.000 για δύο χρόνια ακόμα. Το άφησε το συμβόλαιο. Πρέπει να χαρούμε τώρα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να χαρούμε, να λέμε τις αλήθειες όμως. Μπορούσε να καθίσει πάνω στο συμβόλαιο του, ναι ή όχι. Ποιο συμβόλαιο, φίλε? Ρε, τα 650, από τα 800 έγινε. Ναι, από αυτά που φάγατε δηλαδή από τους άλλους, από αυτά που φάγατε από τους άλλους, θα τρώγατε και από τον Κόκκι. Μπορούσε να κάτσει. Όχι. Γιατί δεν μπορούσε να κάτσει? Γιατί θα τους τρώγατε τα λεφτά και την πήρε γραμμή. Γιατί ήταν του συστήματος, γι' αυτό. Λάθος κάνεις. Εγώ κάνω λάθος. Άσχετα για άλλο πήρα, αλλά σ' άκουσα που είπες αυτό. Εγώ άκουσα τους συντελεστές να κάνουν νιάου νιάου με τον Κόκκι για τον Κόντι. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, όταν έχεις ένα συντελεστή, είσαι συντελεστής και φέρνεις κάποιον προσκαλεσμένο, ούτε θα τον θίξεις ούτε θα τον κάνεις. Τέλος πάντων, είπα αυτό που είπε. Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτα-πρώτα, με την Bayer Pauk έπαιξε στο UEFA. Έχει σημασία. Η Bayer τερμάτισε τρίτη τότε. Έχει σημασία. Τρίτη, μεγάλη. Μεγάλη. Δες το πρωτάθλημα πότε το χάσει όμως. Έχει σημασία. Κάτσε να ακούσουμε το δεύτερο πρωτάθλημα. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Ναι, βάλ την ενδεκάδα της Dortmund του πρώτου ημιχρόνου σήμερα και βάλ την σε αντιπαράθεση με την ενδεκάδα που έπαιξε στο πρωτάθλημα πριν από 4 μέρες. Σοβαρά μιλάς τώρα. Να δεις ο Βαϊντελφέρελ δεν είναι ο Όχι, δεν είναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Σούμποντις δεν είναι? Ο Πάρκ δεν είναι? Ο Γιανουζάη δεν είναι, ο Ρόης δεν είναι, ο Γκαγκάβα δεν είναι. Ο Γιανουζάη δεν είναι, φίλε. Δεν είναι. Ο Γιανουζάη δεν είναι. Είναι αναπληρωματικός. Ο Γιανουζάη είναι αναπληρωματικός. Ο Μιταριάν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ράμος δεν είναι. Δεν μου λες αυτός που σε έβαλε ο Αργεντίνος επεξέ. Ποιος Αργεντίνος? Στον πρωτογύρο. Ποιος που σε έβαλε τον γκολ? Ο Αργεντίνος επεξέ. Όχι. Εσείς θα μας τρελάνετε. Στον πρώτο γύρο μας είπατε ήρθε με μισή ομάδα. Ακούω. Το θέμα είναι και εσύ να μάθεις να ακούς. Μιλάς λες, άκουσε ένα άλλο πρώτα και μετά μιλάς. Άντε πες μου, θα σε ακούσω. Ο Τούρκος έπαιξε στο αμυντικό χαφ. Ο Ντρογκάν. Αφού παίζει στόπερ. Ο Αργεντίνος που σας έβαλε τον γκολ έπαιξε. Ο Τούρκος ποιος? Ο Παπασταθόπουλος, ο πιο γρήγορος αμυντικός της Γερμανίας. Δεν τρεπάκα, έπαιξε. Όχι. Ωραία. Ο Μπιταριάς ο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε? Όχι. Ωραία. Το Σέντρεφόρ, ο ψηλός ο πρώτος χώρος της Γερμανίας ξεκίνησε? Τι θες να μας πεις τώρα, για πες. Ξεκίνησε. Αυτοί έχουν 20 παίκτες εισάξιους, ρε φίλε, τώρα. Τι να με πεις τώρα. Σου απαντάω, ρε φίλε, 20 εισάξιους έχουν. Ναι, όχι. Τι ναι, όχι δηλαδή, αν με πας εκεί που σου λέω 20 εισάξιους εκεί. Ρε, άκουσε με λίγο. Άντε πάλι, πάλι θα σε ακούσω. Η νίκη είναι μεγάλη όπως και να το κάνεις. Τότε τι το ψάχνεις? Όπως και να το κάνεις. Όπως και να το τι την υποβαθμίζεις τότε? Η πίκρα σου όμως φτάνει μέχρι εδώ σε μένα που είμαι στην Πολύχνη. Από ποιόνα? Πίκρα από ποιόνα? Η πίκρα η δικιά σου αυτή τη στιγμή από τα λεγόμενά σου και από το ύφος. Από ποιόνα? Από ποιόνα? Η πίκρα γιατί? Ναι, γιατί? Πίκρα γιατί? Γιατί ήταν ανώφελη νίκη. Αυτό ξέρετε πως πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή. Εφιάλτες βλέπετε, παλικάρια. Εγώ βλέπω εφιάλτες. Εγώ μπορεί να βλέπω εφιάλτες, αλλά άλλος βλέπει ωραία όνειρα. Ποιος πανηγυρίζει? Ο χοντρός που παίρνει πόντους, ναι. Άνα μπράβο, ναι. Εγώ δεν παίρνω πόντους, ρε φίλε, δεν ανεβάζω βαθμολογία εγώ. Αφορά το πανό, να πει στο Σάβα, μήπως είναι και η μπουτσούνα του εκεί πέρα. Γιατί ο Μάκης ήταν εκεί μαζί με τον Νικόλα. Και άσε τα άλλα. Εμείς τον είδαμε, η διασώμαση. Και μάλιστα ένας. Άντε να μην πω το όνομά του, δεν χρειάζεται, βενζινάς είναι και παλιός μου συμμαθητής. Ήθελα να τον πάρω και στο λεωφορείο να τον ανεβεί για να γυρίσει μαζί μας.
Γιατί να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, για αυτό το πράγμα. Τόσο λαμόγιο ήταν που ζητούσα τη μαγεία. Ρε το βεζινάρε. Το λαμόγιο. Είναι δυνατόν. Τα σούλη. Ήθελες να ανεβείς και στο πούμε να σε φέρουμε πίσω. Γιατί οι άλλοι φύγανε άλλα ρουνάρουν και τον αφήσανε εκεί 16 χρονών. Λοιπόν, όσον αφορά τον Άρη, ο Άρης τη μεγαλύτερη μπάλα εκτός έδρας σε Ραπτόπουλε, θυμάσαι που την έχει παίξει. Εκτός έδρας. Ναι, στην Ευρώπη. Στην Αθλητικό Μαδρίτης. Λάθος κάνεις. Εκεί ήμασταν για 15 γκολ. Έτυχε και βάλαμε 3. Mm. Πού παίξατε. Λοιπόν, Πού. Με φίλε Βερκούζεν φίλε. Το 1-0 λέει. Ναι, που έχασε. Το 93 φάγαμε γκολ από το Βιδάλ με 10 παίχτες γιατί δεν προλάβαμε να κάνουμε την αλλαγή. Ποιος τα θυμάται αυτά. Και μέσα στην Αγγλία ισοφαριστήκαμε από το Γιανακόπουλο που μπήκε αλλαγή στο 93. Στην Μπόλτον. Γιατί ο Κυριάκος δεν κράτησε την μπάλα στο κόρνερ και πήγε να κάνει επίθεση να σκοτώσει το τέρας. Και δεν έβαλε τον γκολ τελικά και έγινε το σούτ από τον τερματοφύλακα και βγήκα στην κόντρα με τον Αλενελκά, έγινε σέντρα και φάγαμε τον γκολ. Ο Άρης όπου έχει παίξει, όποτε έχει παίξει, δεν έχει διασυρθεί ποτέ. 6 δεν φάγατε στην Μπάγερ. Πού παίξατε, Champions League παίξατε με την Bayern. Η Bayern το ήθελε το match γιατί και με ισοπαλία έγινε εκτός. Σοβαρά μιλάς. Όταν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ δεν το ήθελε το match. Δες την βαθμολογία για να μάθει. Όταν ήθελε με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ δεν το ήθελε το match. Ποιο. Με τον ΠΑΟΚ όταν έπαιξε 3 δεν το ήθελε το match. Πώς δεν τον ήθελε. Τότε γιατί το υποτιμάς αυτό. Ήταν βγήκε τρίτη η Bayern. Ξέρεις ποια ήταν η Bayern τότε. Εκείνη την εποχή ήταν η αποψήλωση της Μπάγκερ. Ναι. Ξέρεις ποιοι παίζανε ρε φίλε στην Μπάγκερ εκείνη την εποχή. Ποιος έπαιζε. Ας σου πω κανένα δύο ονόματα θέλεις. Τα δύο αδέρφια οι Ρουμενίνκε, ο Ζαν Μαρί Πφαφ, ναι, και ο Αουγκεντάλερ που βάρεσε 3 φορές το ίδιο πέναλι. Ο Αουγκεντάλερ έπαιζε. Ποιος έπαιζε. Ο Αουγκεντάλερ. Ο Κάρλ Χάιν. Ναι. Και αυτός και ο αδερφός του. Για πες να δεις. Τι να πω. Όσον αφορά να πούμε για τα πρωταθλήματα, να πεις το Σάβα. Να κοιτάξει τη FIFA καλύτερα, να βάλει τα γυαλιά του, μάλλον γυάλια να βάλει, και να δει και στη FIFA και στην UEFA, από όλα τα πρωταθλήματα, ότι ξεκινάει από τότε που δήλωσε η ΕΠΟ, στην UEFA και στην... Δεν μου λες μια μεγάλη ομάδα πότε είναι ρε φίλε, μεγάλη, όταν έχει πολλά πρωταθλήματα. Ποιος? Μια μεγάλη ομάδα πότε λέγεται μεγάλη ομάδα, από μια άλλη που έχει πιο πολλά πρωταθλήματα. Η συνολική γιατί εικόνα δεν είναι της ομάδος. Δεν είναι μεγάλη ομάδα. Ποιος? Τον Άρη, εσύ το Θεό, δεν ρίξω. Όχι, δεν είπα αυτό. Εγώ άλλο σε ρωτάω. Είδες λοιπόν, πάτε εκεί την ερώτηση που θέλετε εσείς. Όχι, εκεί σε πάω για. Ναι, δεν θέλω να με πας εκεί. Εγώ άλλο σε ρωτάω όμως. Εγώ λέω. Είπα ότι από τις μεγάλες ομάδες ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα. Α, έτσι με είπες. Τέλος. Τέλος. Δεν κάνω υπερορίες. Μάλιστα. Δεν κάνω υπερορίες. Επόμενη γραμμή. Για το Σάββα έκανες. Ναι. Καλημέρα. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Κωνσταντίνος από Τούμπα, ο παδός του ΠΑΟ. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Ασέβη μου στον Κωνσταντί. Έτσι. Αν ήξερα ένα φροντιστήριο, τους μαθαίνεις λίγο μπαλίτσα. Τους πιτσιρικάδες, αλλά θέλω να μιλήσω με τον Τζόρταν, το φιλαράκι μου. Αυτή εδώ τώρα, συγγνώμη λίγο Κωνσταντίνε, αυτή εδώ τώρα δεν είναι πάνω από 6.000 ρεφίλε, εδώ στο πέταλο εδώ. Σε ένα γήπεδο 80.000 και. Πες το, δεν τα ακούσει ο κόσμος. Φωτογραφίες, ναι. Ρε, μιλάμε την πραγματικότητα. Άκης Σακής Σλογλου, δικό μας παιδί εδώ. Άστον τον το Σακής. Να το δει, σε να το δει ο κόσμος. Ναι, ακούω, έλα Κωνσταντίνε. Έμαθες και μπαίνεις με το δάκτυλο αυτό το χοντρό και πατάς και το κομπιούτερ. Ναι. Έλα. Με τον Τζόρδα θέλω να μιλήσω. Αντέχει Τζόρδα. Έλα Κωνσταντίνε, εδώ είμαι φυσικά. Μπράβο αγόρι μου. Τα χαιρετήματά μου και στον κύριο Χιλιτίδη. Δεσμεύεσαι Τζόρδα να μου βάλεις ένα τραγούδι στο τέλος. Ο Γιάννης. Του αείμνηστου του κυρίου Νικολαίδη το να σε ζηλεύουν πιο καλά. Ναι, είναι γεγονός. Μ' ακούς. Ο προηγούμενος φίλος που μίλησε είχε δίκιο σε πολλά. Εγώ είμαι παλιός παροξής. Σύγχναζα στο καφενείο στο Συντριβάνι. Ξέρω και το Σάβα. Είχε δίκιο ο προηγούμενος ακουρατής. Και όσο για τον Τάσο, αναφέρεται στο Γουνόπουλο, ο οποίος πέταξε το τηλέφωνο το τηλέφωνο μέσα στο μπατσά του Ασλανίδη, στο Πατατζίδη. Κύριος. Βέβαια. Τέλος πάντων. Να πάμε στην πραγματικότητα. Ασχολείστε με τα πρωταθλήματα τοπικά. Τα που παίρνανε με το Θερμαϊκό, με τα Καμινίκια, με το Γαλαξία και το Μεγάλο Αλέξανδρο.
εδώ υπάρχει μια κατάσταση. Οι παοξίδες είναι από το αίσθηκτό τους, από τη φύση τους, από την αγωνιστικότητά τους, από τον κατατρεγμό τους, η ομάδα η οποία εμπνέει περηφάνεια. Γι' αυτό είμαστε ΠΑΟΚ, όχι για τους τίτλους. Έτσι είναι. Ούτε για τις διακρίσεις, ούτε για το εκατομμύριο του Champions League. Ούτε για τον Τζοχατζόπουλο, έτσι. Προτιμώ να κοιμάμαι με μια άσχημη Μαρία. Οπότε. Κατατρεγμένη, βρωμιάρα, ανελέητη. Και κάπου κάπου να μου κάθεται η Μόνικα Μπελούτσι. Mm. Η μία Φαρού, η Φάρακ Φόσετ, η Κιμ Καρντάσια. Αλλά μου κάθεται γιατί με επιβεβαιώνει. Με κάνει να νιώθω αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Όχι ψεύτικος. Αρσενικός, αληθινός και ντόμπρος. Δεν θέλω να παίζω κάθε μέρα στα σαλόνια. Ούτε να πατάω ραδίκια και να παίρνω πέναλτι. Δεν θέλω να διασύρω με 7-0 στο Τωρίνο. Ούτε όπως ο κύριος συμπολίτης Ηρακλής στον Όβησαντ από τη Βοηγοντίνα 9-1. Ούτε από την Ουίπεστ ο συμπολίτης Άρης 17-1 από την Ουίπεστ. Αυτό μην το λες, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γράψει τη ΣΟΕΦΑ βιβλίο ψεύτικο σκορ. Ψεύτικο σκορ. Δεν μπορεί να γράψει. Δεν μπορεί να γράψει. Σε επίσημο παιχνίδι. Για πες το εσύ που σε λείπτομαι και σε αριανά και άρρωστο. Πες το σκορ. Στο ξαναλέω, δεν υπάρχει. Το πραγματικό σκορ πες. Δεν υπάρχει στην UEFA καταγεγραμμένο ψεύτικο σκορ. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δεν μπορεί να φάει σκορ. Ο άλλος 8 και να γράψει 5. Δεν γίνεται. Πες μου πόσα έφαγε. Μα σου απαντάω. Πες μου πόσα έφαγε. Μα 9 έφαγε. 9. Όπως και ο Ηρακλής. Χαίρομαι που το λες εσύ. Μα 9 έφαγε. Χαίρομαι που το λες εσύ. Εγώ δεν τα έφαγα ποτέ. Εγώ έπαιξα 210 λεπτά με την Bayern και δεν έβαλε ούτε ένα γκολ. Α, ναι, φυσικά. Έβαλε δύο πέναλτι να εκτελεστούν σε επανάληψη. Τρεις φορές. Τρία πέναλτι. Σε διπλούς αγώνες. Απέκλεισα την Arsenal που πήρε εκείνη τη χρονιά τον Double. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη. Απέκλεισα την Tottenham με νίκη μέσα στο Λονδίνο. Εκείνη ήταν σε όμιλο. Τη Arsenal ήταν η μεγαλύτερη. Να σας φέρω στην πραγματικότητα τώρα. Τον Πανιόνιο τον περάσει φέτος. Περίμενε ρε άσε, μην μου πας εκεί που θέλεις. Έχω ανοίξει μια μπουτίκ μες στο Λονδίνο και ξεπουλάει κάθε μήνα, πουλάω σεξ σοπ. Ό,τι θέλουν αυτοί. Και οι Arsenal και τότε να με αγοράζουν από μένα. Έχω παίξει στη Φραγκφούρτη, στη Λιόν, στη Λέγκια. Έχω αποκλείσει την Ουντινέζε. Έχω διασύρει με 5-1 τη Ρεν. Έχω παίξει με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν τη Σοσό. Την Μπενφίκα. Την Ατλέτικο την έχω βάλει. 6 γκολ, αδελφέ μου Κωνσταντίνο. Τη Βερόνα του Έλγκελ, του Καλτερίζη. Τη Βερόνα του Έλγκελ. Του Φάνα. Έχω κερδίσει την Μπαρτσελώνα 1-0 με 47.000 κόσμο μέχρι το Μακεδονία Παλάς. 45.200 εισιτήρια, βέβαια. Ήρθανε τα τζάνια του Μακεδονία Παλάς. Έχω παίξει με τη Μίλαν. Τη Ρέντζερ στην Αύστρια. Τη Φενέρμπαξε. Έχω πει έπως έχω σηκώσει σημείο. Πάω, ζούμε στην πόλη να σε δούμε. Έτσι. Λοιπόν, με σημαδιακές ημερομηνίες 19 και 26 Αυγούστου 1926. 156 συμμετοχές έχω στην Ευρώπη. Τίμιες. Τιμιότατες. Σοβαρές. Αρσενικές. Ο Ηρακλής έχει 20. Ο Άρης 28. Τι να συγκρίνουμε τώρα. Έφυγες. Και τι να πούμε. Γεια σας, αγαπώ. Για χαρά. Επόμενος. Γεια σου Κωνσταντίνο. Μ' αρέσουν αυτά. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Ωραίος. Πόρ τελευταίος. Γεια σας παλικάρια. Νάτος. Γεια σου κύριε Κούστα. Νάτος. Γεια σας. Νάτος. Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια Τζόρδαν. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν. Και συγχαρητήρια στα παιδιά όλα εκεί πάνω, κατάθεση ψυχής που δώσανε σήμερα. Πολλές φορές ακούστηκαν στο κήπεδο. Εμένα με χαροποιεί το γεγονός ότι από τους 11 οι 4 ήταν από τον νόμο Επιερίας. Από την 11 τη σημερινή του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μαλεζάς, Γιώργης, Κωνσταντινίδης. Και... Μιστακίδης. Είδες τι παιχνίδι έκανε ο Τσιόλης σήμερα πάλι. Επίσης, επίσης με λείψε το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά ο Μπερμπάτοφ με απογοήτευσε. Εντάξει, ο Μπερμπάτοφ τρεις φορές έπιασε την μπάλα. Χάλασε τρεις αντεπιθέσεις. Η μία ήταν φανταστική, παλιά έβγαλε στο μικρό. Φανταστική. Η άλλη άργησε, τον κλείσανε λοιπόν, και την έδωσε. Άκου τον ποδοσφαιρικά τον άνθρωπο. Εντάξει. Είναι,
είναι λυπηρό για αυτόν τον μεγάλο τον παίχτη να, χάσει, να γίνει η αιτία στο τέλος της καριέρας του να χλωμιάσει η καριέρα του και να χαθεί η υστεροφημία του για μετά. Είναι κακό όντως. Τελευταία του χρονιά είναι κακό. Είναι κακό. Είναι, έτσι. Λοιπόν, διότι ομολογουμένως μιλάμε για παίχτη παγκόσμιας κλάσης. Παγκόσμιας κλάσης. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω στον συνονόματο που μίλωσε προηγουμένως ότι δυστυχώς το μεγάλο ψάρι τρώει πάντα το μικρό. Με την Μπαρτσελόνα αντί για τον ΠΑΟΚ έπρεπε να παίζει ο Πιερικός. Διότι στον ημιτελικό στο Καφτατζόγλιο. Με αλέφαντο ήσουνα. Και προς τιμήν. Όχι. Και προς τιμήν. Ω, δεν ήσουνα με τον Ιλόφσκι ήσουνα, με ποιον ήσουνα. Όχι, δεν ήμουν με αλέφαντο. Μου φαίνεται ήμουν με τον μάγειρα. Της ΑΕΚ, τον παλιό τον προπονητή. Νομίζω ήμουν χρόνια, με τον μάγειρα. Σε σφάξανε με τον ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο. Στην κυριολεξία. 40 χρόνια πέρασαν. Διότι στο 0-0 με τσανακλείδη διαιτητή από Καβάλα. Ναι. Φίλος είναι. Τι έκανε, για πες το κόσμο. Αεξής είναι ο τσανακλείδης, να ξέρεις. Κάτσε να μάθουμε. Με τσανακλείδη διαιτητή από Καβάλα, βάζει ο Μυτιλινέος γκολ. Φεύγει στη σέντρα του Τσανακλείδης, φεύγει και ο επόπτης και πετάγεται από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Γκολέμας, ναι. Παλιός ο παίκτης, και τον πιάνει από το λαιμό τον επόπτη και τον, με το ένα του χέρι τον έχει φιασμένο από το λαιμό και με το άλλο τον έχει με τη σημαία σηκωμένη. Ακυρώνεται τον γκολ. Έτσι το πήρα. Κύριε Κώστα, θα το ρωτήσω τον Τζανακλήδη. Έτυχε να το γνωρίζω τον άνθρωπο. Ακυρώνεται τον γκολ. Έτσι το πήρατε το κύπελο. Δεν ξέρω τι λέει. Ακυρώνεται τον γκολ. Και στη συνέχεια βάζει γκολ ο Σαράφης 2 μέτρα offside. Ο Τζανακλήδης ήταν ένας από τους καλύτερους διαιτητές της χώρας. Έτσι το ρίξατε τον κύπελο. Θα το ρωτήσω τον άνθρωπο. Εγώ σου λέω αυτόν τον Τζανακλήδη. Κάθε Σαββατοκύριακο δούλευα με τα μεσονύκτου στον ΟΤΕ και μέσα από το μεταλλάκτη του ΟΤΕ Σαββατοκυριακή το ξυπνούσα για 4 Σαββατοκύριακα στις 2 ο Τσανακλήδης είναι αεξής, το γνωρίζω προσωπικά, ο γιος του Ιμπαουτσάκη, θα τον ρωτήσω. Το ξυπνούσα στις 2 και στις 3 το πρωί τον Τσανακλήδη. Λοιπόν, ο Τσανακλήδης το ακύρωσε γιατί τραπεζικός υπάλληλος ήταν. Είδε το Λάιτσμαν με σηκωμένη τη σημαία. Αυτό το ξέρω και εγώ, αλλά δεν ήξερα ποιος διαιτητής ήταν. Θα το ρωτήσω. Αλλά με κεφαλοκλείδωμα ήταν σηκωμένη η σηκωμένη σημαία. Και όπως την πρώτη χρονιά που ανέβηκε ο Περικός 62-63 έπαιξε τελικό κυπέλλου Ελλάδος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έχασε 3-0 από τον Ολυμπιακό. Έτσι και τότε θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό, θα αποκλειόταν, θα νικούσε ο Ολυμπιακός, αλλά όπως είχε χάσει και ο ΠΑΟΚ νομίζω στο τελικό από τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή ήταν τότε πρωταθλητής ο Πιερικός, θα έπαιζε ο Πιερικός και θα είχε να λέει η Κατερίνη ότι έπαιξε ο Πιερικός με την Μπαρτσελόνα. Γιατί εκεί θέλω να καταλήξω ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Εγώ θα το ρωτήσω αυτό τον κύριο σας τον Τζανακλήδη. Κωστή, δεν χρειάζεται να το ρωτήσεις. Αυτά είναι. Πρέπει να το ρωτήσω, πέρασαν τα χρόνια. Αυτά είναι καρατσεκαρισμένα. Δηλαδή και άμα στο αρνηθεί, θα μου πεις ότι δεν έγινε τώρα. Άμα μου το αρνηθεί, τι, φυσικά θα το πω. Ρώτα όποιον θες. Δεν έχει λόγο να μου αρνηθεί κάτι τώρα, είναι ο άνθρωπος μεγάλος να πούμε. Λοιπόν, άκουσε με. Ρωσιμίδο ο Κούδας το ανέφερε. Τέλος πάντων, εγώ θα το ρωτήσω. Έτσι, λοιπόν, Κωστή προχθές είδα σήμερα είδα το πρωί είδα τον Γιώργο τον Καμπερίδη. Ναι. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς και λέω μου είπε ο Κωστής ότι θα έρθει με τον Καραϊσκάκη. Αλλά στον Καραϊσκάκη παίζουμε στο δεύτερο γύρο και επειδή τώρα την Κυριακή παίζουμε στο Καραϊσκάκη, λέω έτσι δηλαδή χαριτολογώντας, πάτα τους λέω
πιο Καραϊσκάκη και πιο Κολοκοτρώνη, λέω. Εμείς είμαστε ο Πιερικός. Έκλεισες. Πάμε στο τελευταίο, για χαρά. Ναι. 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 Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Τι γίνεται. Καλά γίνεται. Μια ώρα περίμενα, φίλε. Πω, τι γίνεται με τις γράμμες. Για έχεις κόσμο, είσαι λαό. Σήμερα θέλω να μιλήσω στον Τζον. Έλα, γουρνε, πες. Τζον, καλά είσαι. Καλά είμαι. Ολυμπιακός είμαι. Καλώς ήρθες. Χαρτί για την νίκη. Ευχαριστώ. Να μιλήσουμε λίγο λογικά. Άντε, λογικά. Πάμε. Όχι, δεν αμφισβητώ εσένα. Λογικά, λογικά να μιλήσουμε. Είσαι τελευταίος, εκφράσου ελεύθερα τώρα. Όχι, εντάξει, δεν θα πω κακό, θα το καταλάβεις και πιστεύω να συμφωνήσεις σε πολλά με μένα. Καταρχήν να πω στον κύριο που είπε ότι ήρθε κάποιος στον Πειραιά και είναι νεόπλουτη εδώ πέρα. Αυτό είναι χαζομάδα, ρε παιδιά. Το παιδιά προσωπικού αυτό. Α, ναι. Α, νόμιζα γιατί ότι όσοι είναι στον Πειραιά, ξέρω και νεόπλουτη. Από πού παίρνεις εσύ τηλέφωνο? Πειραιά. Πειραιά παίρνεις. Πες μου. Μην ξεμπερδέψεις, ρε Τζόρνταν. Όχι, όχι. Από τη μία. Ορίστε. Πες μου, πες μου. Απ' τη μία, το καλό είναι που σε ακούω που μίλησες με τον Πάτερ, πρέπει να είναι ο κύριος που πήρε προχτές και ξαναπάει νομίζω, που σε λέει Ορδάνη. Νομίζω ο Πάτερ. Ναι, Πάτερ, ο Παπαλάμπρος, όχι, δεν είναι, είναι ναι. Το όνομά του. Επίθετο και όνομα είναι. Λάμπρος Παπαλάμπρος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι. Άρα δεν είναι παπάς. Όχι, όχι. Παπαλάμπρος είναι το επίθετο. Ναι. Εντάξει, γιατί τον ακούω έτσι και νομίζω είναι παπάς. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο άνθρωπος αγαπάει και φαίνεται καλός άνθρωπος. Το κακό είναι ότι υποστηρίζει ένα κόμμα, αν έχω καταλάβει καλά, που δεν είναι και... Ποιος, για ποιον μιλάς, για μένα? Τι ναι. Κόμμα, τι κόμμα καταλάβεις ότι υποστηρίζω? Από ό,τι έχω καταλάβει είναι πες. Η Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Στο λέω, το ξέρεις. Καλώς που καλύτερα τότε που βγήκα στον αέρα και σε ρώτησα. Καλά το λες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Να φύγει. Γιατί... Κάποτε, ας το πω κιόλας, να ξέρεις Νέα Δημοκρατία και ούτε να τους δω θέλω, φίλε. Δεν με εκφράζουν πλέον κανένα, τίποτα. Δεν ναι. Θέλει να δει κανένα. Πίστεψε, άντε, μπράβο. Πλέον, έτσι, αυτό. Όπως το λες. Ναι. Εντάξει, συμπαθώ σαν άνθρωπο. Δεν το είπα για κακό. Όχι, αγόρι, δεν τα κάνουμε. Το μόνο που με στεναχώρησε σήμερα στην νίκη του ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν το έπαιξα να πούμε να οικονομήσουμε. Κοίταξε, σου πω μια αλήθεια εγώ τώρα. Πέρα από τα παδικά που λέμε και κάνουμε. Τον Ολυμπιακό, είσαι και τελευταίο, σας μιλήσουμε δύο λεπτά. Τον Ολυμπιακό λοιπόν, εάν δεν υπάρχει η διαιτησία αυτή, ο Αρετόπουλος και αυτή που λέμε εδώ στην Ελλάδα και τον παίζει η διαιτησία 50-50, μέσα από τα πολλά παιχνίδια που παίζεται στο πρωτάθλημα, θα φανούν οι αδυναμίες του, θα δυναμώσει η ομάδα, θα κάνουν μεταγραφές σωστές. Δεν τον ενδιαφέρει. Τον Ολυμπιακό λοιπόν αυτό το πράγμα και με τη διαιτησία τα καλύπτει όλα αυτά. Και βγαίνει στην Ευρώπη γυμνός. Υπάρχουν και φίλοι, δηλαδή εγώ όποτε βλέπω πέναλτι και αυτά λέω πόρε ναι. Πάλι τέτοια. Δηλαδή δεν είμαι, και, δεν είμαι χαζός. Ξέρω ότι βλέπω μπάλα παίζουμε κι εμείς. Εντάξει. Δηλαδή εκνευρίζουν και μερικούς φίλους του Ολυμπιακού αυτά τα πράγματα που γίνονται. Πολλοί δεν γουστάρουν αυτό που γίνεται, να ξέρεις. Εγώ το εισπράττω, έχω πολλούς φίλους Ολυμπιακούς. Δεν θέλουν δηλαδή πέφτει ο Φορτούνης εκεί τώρα προχτές πλέον, στο 7ο λεπτό και παίρνει κίτρινη κάρτα. Καλά του κάνει. Καλά του κάνει. Τι, εννοώ την κίτρινη κάρτα, καλά του κάνει. Είδες λοιπόν, δεν είναι, εδώ δεν θα την έπαιρνε την κάρτα. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Τι, εδώ θα παίρνει κόκκινο ο αμυντικός. Είδες λοιπόν. Το κάνουν ζημία τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Έτσι. Στην Ευρώπη τον κάνουν ζημία. Στην Ευρώπη, ναι. Στην Ελλάδα τον βοηθάνε. Ναι. Πώς τον κάνουν ζημία. Αυτά που τον κάνουν στην Ελλάδα τη βοήθεια, τον κάνουν ζημία. Γιατί χαμένος βγαίνει. Πάντως έχει κάνει και καλές νίκες ο Ολυμπιακός. Έτσι. Έχει κάνει... Δηλαδή, εμένα μου άρεσε ο Ολυμπιακός μέχρι να δεχτεί το δεύτερο κόμμα. Ξέρεις τι γίνεται, ρε Τσακαλάκη. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη, πάρα πολλά χρόνια ολόκληρα. Ναι. Λογικό δεν είναι. Στατιστικά να το δεις, δηλαδή, λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει να κάνει. Και ο ΠΑΟΚ, εμένα μου αρέσει. Καταρχήν χάρηκα για την νίκη γιατί παίρνει βαθμούς η Ελλάδα. Αυτό δεν το είπε κανένα σήμερα. Ε, πώς δεν το πάμε. Για την ίδια την ομάδα παίρνει βαθμούς ο ίδιος ο ΠΑΟΚ καταρχήν. Πρώτο αυτό και δεύτερο για την Ελλάδα που θα βγαίνει. Ο πρώτος θα βγαίνει ο Ολυμπιακός πάντα πάλι πρωτάθλημα. Ναι, θα πάει στα play-off. Ξέρεις, ο Ολυμπιακός ξέρεις πότε θα δει το πρόβλημα. Όταν χάσει το πρώτο πρωτάθλημα. Τότε θα καταλάβουν οι Ολυμπιακοί οι φίλαθλοι τι έχει γίνει τόσα χρόνια που δεν κάνανε υποδομές Ολυμπιακός. Γιατί σου πω κάτι, δεν μπορεί τώρα κάθε χρόνο να αλλάζει τους παίκτες και να έχει ομάδα. Δεν γίνεται. Φέτος που κράτησε τους παίκτες έχει κάνει κάτι καλό. Καλή ομάδα. Φέτος που δεν πούλησε αυτό το στο κέντρο. Και τέλος πάντων, εντάξει, για να μην. Επειδή δεν θέλει να κάνει και υπερορίες ο Ραπ,
Παίρνει για τα σφυρίγματα του. Έχω το σκύλο, φίλε, έχω το σκύλο το πρώτη μέρα. Κλείσε, κλείσε για γαλάζια. Να κάνω και μια παρατήρηση. Να κάνεις, φίλε, ναι, να κάνεις. Ωραία. Για αυτό που πες, Τζόρνταν, γιατί που σου είπε ο Ραπτόπουλος, για την γυναίκα του Μπερμπάτοφ που μας μειώνει, έχεις ένα λάθος. Για πες γιατί. Μας πειράζει που το λέει η Βουλγάρα. Εμείς να το λέμε, δε. Την Ελλάδα την βρίζουμε εμείς, δεν μας πειράζει. Ναι. Θα σου πω γιατί. Γιατί η Βουλγάρα, αν δεν είχε άντρα τον Μπερμπάτοφ, ναι, στην Ελλάδα θα ήταν πάλι, αλλά σε κάτι περίεργο. Δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Έχει και Βουλγάρες νοικοκύρες, δεν το ξέρεις αυτό. Κλείσε, Γιάννη. Το είδαμε και τις Ελληνίδες εδώ, τις καλές. Κλείσε, δεν θέλω να μπαίνετε μέσα σε. Το είπα μια φορά, δεν μ' άρεσε, τώρα θα κάνουμε τώρα τις Ελληνίδες. Ήρθε ένας εδώ προχθές με ένα κολάρο. Έφερε κάτι φρούτα τον κόκκινο και άρχισε να με βρίζει. Λέω το τόσο ένα μπουνίδι να τον ξαπλώσω κάτω. Λέω γιατί βρίζει, ρε φίλε. Είπε, λέει Βουλγάρη, λέει αυτή και τα λοιπά. Λέω και εσύ τι να σε δει. Λέει η γυναίκα μου λέει είναι Βουλγάρα. Εκεί τι να κάνω εγώ. Λέει, θύμωσε το λέω. Ναι, άρχισε να φουντώνει. Λέω φελώσιμη. Λέει και τι να πω λέει, τώρα ότι επειδή έχει κρίση, λέει οι Ελληνίδες. Λέει εδώ. Και τι περιμένει τώρα λέω, να στεναχωρεθώ που είπε για τι Ελληνίδες, ψέματα είναι. Παρεπιπτόντως λέει μαμά σου Ελληνίδα δεν είναι. Βγάζει το κολάρο. Χαλάρωσε ρε φίλε λέω. Κουλάρισε λέω, δεν είναι τώρα. Στην ηλικία σου. Ο κόκκινος φίλε. Τελάθηκε. Πήρε τα πορτοκάλια και τα μούσβουλα που τον έφερε. Μη χαλιέσαι του λέω. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα μη συγχυζόμαστε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γιάννης Χαλιτίδης κοντά σας.